Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωτσχόρχο πιπινό καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία, για αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή την πλαστεραγόρια, να περάσουμε την παρακάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια θετικιά ζουμουσάδα! Ελάτε! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, κοπιάστε, καμ του δόθε, καμ του δόθε. Έχω σήμερα στην κοσόλα αυτό το αγνό τέκνο της χοληψίας, τον κοσολιέρι μου, το Σωτήρι το δασκαλάτσι, Ιντακάμις μωρέ, Ιντακάμις. Έλα, έλα να κάνουμε μαζί, έλα η χοληψία. Έλα να κάνουμε ζουμουσάδα μωρέ. Τι κάνετε πουλάκια μου, όλα εντάξει. Και ο Ιάπωνας, ο οποίος τώρα άνοιξε, μην πειράζει τον υπολογιστή, λέει βγάζει κάτι τρίγωνα κίτρινα, κάτι ραδιενέργειες, κάτι αυτά, κάτι ενημέρωση αυτά. Δηλαδή, πώς μπορεί να σε παγώσει, να σε ψαρώσει ο ίδιος ο υπολογιστής. Κάτι ακατανόητα, κάτι συμπληρώματα, κάτι τέτοια, κάτι ποσοστά. Ειδικά όταν βγάζει αυτό το τρίγωνο με το δοκιμαστικό, λες, όχι, ρε, όχι, τι έγινε. Ραδιενεργό στοιχείο, να ξέρω εγώ. Υιός, λέει. Κόρη δεν λέει ποτέ. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Θα τα πούμε, θα συζητήσουμε 5 λεπτά για το φυσικό παιχνίδι και όλα τα άλλα μετά θα τα κάνουμε γιάχμα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Θα δώσουμε και σήμερα ένα υπέροχο τριήμερο. Πόσο χαίρομαι που κάποιος από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα ακούσει το όνομά του και θα πάει με το έτερο νήμιση για. Μου όποιον θέλει, με όποιον θέλει. Μπορεί να πάρει την πεθερά του ρε παιδί μου να πάει στις θερμές και να κοιμηθούν σε χωριστά κρεβάτια. Να πάρει τη συνυφάδα του. Να πάρει την κουμπάρα, φίλε. Δεν είναι θάνατος οι κουμπάρες, γιατί οι κουμπάρες προκαλούν, θα σου πω γιατί, το έχω αναλύσει φίλε. Η κουμπάρα, ελεύθερη όταν είναι η κουμπάρα έτσι, αν είναι δεσμευμένη, είναι με τον άντρα της ο κουμπάρος, οκ, okay, τέλος. Η κουμπάρα βλέπει την καλύτερη της φίλη λογικά να παντρεύεται, να τη βλέπει με τον ηφικό, κλέβει την παράση. Ο ανταγωνισμός που έχουν οι γυναίκες βέβαια, εκ των πραγμάτων δεν το συζητάμε έτσι, δηλαδή εγώ αν δω το Σωτήρι και φοράει ένα ρορούχο, το πω, μα τι ωραίο είναι αυτό που φοράς. Δηλαδή, δεν από όχι το. Γιατί φοράει, ας πούμε, ωραίο μπουφάν και δεν έχω εγώ. Θα του πω, ωραίο, εσύ, ωραία μπλούζα, ωραία φόρμα. Σήμερα αυτή να πούμε τη εθνική τάδε, ξέρω εγώ. Χι, ψι. Ναι, η δίκη Γερμανία, ναι. Λέω τώρα. Η γυναίκα, αν δει εκείνη την ημέρα ότι κλέβει την παράσταση. Η φίλη της, η κολλητή της, όλα τα φώτα στραμμένα πάνω, να τον ηθικό, να τα μαλλιά, να τα λουλούδια, να έτσι, να. Και ότι αποκαθίσταται κιόλας, ότι ζει το όνειρο που είχαν από παιδούλες που παίζανε με τις κούκλες, ποια θα παντρευτεί, ποια θα είναι γαμπρός, ποια θα είναι νύφη. Συν ότι βγαίνει το αποθυμένο, ακούστε τώρα, μιλάμε για, κάνουμε τώρα, μιλάμε για ψυχογράφημα σε βάθος. Ακούτε τον παλιό. Ακούτε τον Κοστούλη που σας τα λέει. Το. Αποθυμένο που υπάρχει από νωρίς ότι με ένα παπούτσι βρίσκεις γαμπρό από το παραμύθι της τακτοπούτας. Γιατί δεν είπε, ας πούμε, όποια βρει μια κολοκύθα, όποια ξέρω εγώ έχει τον πιο ωραίο χαρακτήρα. Με το γοβάκι, από τότε ξεκίνησε να πούμε ο Μανώλο Μπλάνικο, Μίου Μίου, δεν ξέρω ποια άλλη είναι με τα παπούτσια. Σου λέει, μέσα από το γοβάκι, μέσα από τη γόβα, μέσα από τον παπουτσικό θα βρεις τον άντρα της ζωής σου. Ο άλλος θα πάρει μια κολοκύθα. Πάμε να πάρουμε την κολοκύθα, να την κάνουμε βόλτα, να δούμε σε ποια ανήκει τα κομμάτια της κολοκύθας. Όχι, πήρε το γοβάκι, φίλε. Και βέβαια δεν χωρούσε σε καμία άλλη. Μόνο αυτή φορούσε 36 και 38 % να πούμε το υπόλοιπο και μισό και έτσι. Και χώρεσε. Ξαναγυρίζω στα τη κουμπάρα, έφυγα σε ένα φανταστικό κομματόδρομο τώρα. Να κλαδιά, να λάσπη, να κινούμενη άμμο, να το μυστήριο του χρυσού πιθήκου, να διάφορα. Λέω λοιπόν εγώ, βλέπει την κολλητή τη φίλη που μεγαλώσαν μαζί να παίρνει. Άμα παίρνει και κανένα ωραίο παλικάρι. Αμάν, αυτά είναι. Αν είναι και λιγότερο. I'm happy. Έτσι, I'm happy. Πρέπει να δείξει χαρούμενη. Πρέπει, γιατί είναι η φίλη τη. Φυσικά χαίρεται μέσα τη. Όμω σου λέει, τι γίνεται. Αν έχει περάσει και λίγο η ηλικία, λίγο, εγώ δεν λέω να είναι μακριά, αλλά να έχει λίγο αυτό, εκεί που είναι στο όριο. Αν δε η νύφη είναι και λίγο πιο άσχημη από αυτήν, λίγο, εγώ λέω να μην είναι, δεν λέω να είναι η Βασιλιάδου, δεν λέω ρε παιδί μου να είναι ο Τρίφων Ιβάνοφ, ο Χόρς Χρούμπες με φούστα, αλλά να είναι λίγο πιο. Τότε τι υπάρχει, υπάρχει η αντίδραση. Πρέπει να γίνω σήμερα τόσο όμορφη, πρέπει να είμαι έτοιμη σωματικά, θα λιώσω. Πότε παντρεύεσαι, σε 6 μήνες, 7 μήνες, το ξέρουμε, αρκετούς μήνες. Λιώνει στο γυμναστήριο, λιώνει στη σάουνα, λιώνει το κορμί της.
Θα πάω να πάρω το πιο στενό φόρεμα, εκεί που υπάρχει το σκίσιμο, το ντεκολτέ, αυτά να φορούν τα κολομέρια, τα γυμνασμένα. Θα κάνω πάταγο, θα κλέψω εγώ την παράσταση, λέει η κουμπάρα. Και σύντομα εκεί θα είναι οι φίλοι του γαμπρού, οι οποίοι το ξέρουν αυτό, γιατί και αυτοί θα πάνε εκεί και θα παρακολουθούν. Σιγά μην βλέπει κανένα την ύφη. Η ύφη πάει. Τέλος. Έχει κρεμάσει τη φανέλα της. Δεν μπορεί να μείνει ελεύθερη. Μόνο με υποσυνθήκες, διαζύγια και τέτοια. Άρα πού στρέφουμε το μυαλό μας και τα μάτια μας? Στην κουμπάρα. Αμέσως αρχίζει το ερώτημα, γιατί είναι και οι φίλες της νύφης που τους ξέρουμε. Εσύ, ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η κουμπάρα. Αμάν. Η κουμπάρα η οποία μπορεί να έχει έρθει από άλλο μέρος. Να είναι παιδική της φίλη από το χωριό. Μένει στην Αθήνα, είναι Αθηναία, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Και γίνεται μετά, καταλαβαίνετε, σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Αυτά θέλοντας απλά και μόνο να πω τις θερμές και ότι μπορεί να πάτε με την κουμπάρα σας. Έτσι. Μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής αθλητήριος Ζουμουσού, είχα να πω. Χθες είχαμε το μάτς κυπέλου. Φωνάζαμε το πρωί και λέγαμε το νου μας. Διότι έχουμε δει στραπάτσα στο παρελθόν και πάντα τη μυριζόμαστε, ρε παιδί μου, την κατάσταση. Μετά από τόσα χρόνια σε όλο αυτό, δηλαδή όταν την ημέρα που πάμε να παίξουμε μάτς, οι διεθνείς λείπουν. Το θέμα δεν είναι ο αγώνας, αλλά είναι ο Μίχελ που έφυγε. Το θέμα είναι ο Άρντα. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί θα φύγει, γιατί δεν παίζει, γιατί... Δεν ασχολείται κανένας με το παιχνίδι. Κανένας. Χθες, αν ρωτούσα 50 παοξάκια τι ώρα παίζουμε σήμερα, πιστεύω ότι αρκετοί από αυτούς θα κάναν λάθος την ώρα. Ότι παίζαμε 3 η ώρα, θεωρώ ότι αρκετοί δεν το ξέραν χθες. Εντάξει, κατανοητό είναι ότι είναι η τρίτη κατά σειρά σε προτίμηση διοργάνωση, αλλά... δεν ξέρω πουθενά να είναι γραμμένο ότι επειδή το πήρα 2 συνεχόμενες χρονιές δεν πρέπει να το πάρω την τρίτη. Ή δεν πρέπει να κάνω και φέτος το double. Δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Κακή εμφάνιση της ομάδας, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δεν περιμένετε από μένα να ακούσετε πώς παίζει η ομάδα. Περάσαν αυτές οι εποχές. Μάτια έχετε και βλέπετε. Κρίση έχετε και αποφασίζετε εσείς. Δεν περιμένετε αυτό που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και το λέω γενικά, μην αφήνετε άλλους να σας διαμορφώνουν την άποψη. Αυτοί που είναι πίσω από τα μικρόφωνα δεν είναι πιο έξυπνοι από εσάς. Ούτε πιο γνώστες. Απλά έχουν το μέσο. Ή απλά θέλουν να φαίνονται ότι τα ξέρουν όλα, να σας πούνε ότι ξέρεις έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα σου πω, εγώ ξέρω. Αυτό έχει πεθάνει προπολού. Μια εποχή που υπήρχαν μόνο να πούμε 2 κανάλια, κανένα ραδιόφωνο, μία εφημερίδα. Μπορεί. Τώρα είναι αλλιώς. Ανοίγεις και βλέπεις. Πού θέλω να καταλήξω? Από το χθεσινό μάτς, 3 ξεχωρίζω. Άντε, 3.5. Ο ένας, ο οποίος χθες έβγαζε πάθος, έβγαζε τρέλα, αρνούμενος να χάσει από μια ομάδα Β' Εθνικής, και ήταν ο Πόντους Βέρμπλουμ. Θεωρώ ότι κορυφαία φάση του αγώνα είναι εκεί που τρελαίνεται, του γυρίζουν τα ματάκια και φαίνεται το άσπρο, που τη λέει στο Τζούμπα Ακπομ. Για μια φάση που δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, οι δυο τους το ξέρουν, δεν μάρκαρε, ή πούλησε την μπάλα εύκολα, ή δεν κυνήγησε αφού έχασε την μπάλα, και έτρεξε αυτός. Του βγήκαν οι φλέβες έξω. Έγιναν περικοκλάδες η κλιματαριά στο χωριό της γιαγιάς. Οι φλέβες στο λαιμό βγήκαν έξω. Τρελάθηκε. Το ίδιο έκανε και μέσα στο παιχνίδι και με τον Χατσερίδη, που επίσης και χθες ήταν κακός, και με τους υπόλοιπους. Ο Βέρμπλουμ λοιπόν έχει στόφα. Έχει στόφα ηγέτη. Το αν θα μακροημερεύσει στον ΠΑΟΚ, το αν θα παίξει για πολλά χρόνια στην ομάδα μας, δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να πω τώρα, που όπως βλέπετε είναι ολοένα και περισσότερο έτοιμος, γι' αυτό είχαμε πει τότε, ματάκι χορταράκι, περιμένετε. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε το. Βλέπεις ότι δεν είναι έτοιμος. Σε εκείνο το πρώτο μάτς που τον είχε βάλει, δεν θυμάμαι και με ποιο μάτς ήταν, Στο πρώτο μάτς που τον έβαλε στο πρωτάθλημα, που ήταν επιλογή με τον Αστερά. Δεν θυμάμαι. Τον έβαλε σε ένα μάτς με την... Εκτός την Τζέλσι. Τον είχε βάλει σε ένα μάτς πρωταθλήματος που φάνηκε ο άνθρωπος ότι δεν είναι έτοιμος, ρε παιδί μου. Και το λέγαμε κιόλας. Τώρα φαίνεται ολοένα και περισσότερο έτοιμος.
έχει εκτόπισμα. Μπορεί με τον Αστέρα, δεν θυμάμαι τώρα, παιδί μου, σε ένα μάτς πρωταθλήματος τον έβαλε, επειδή νομίζω. Ναι, τον έβαλε για κάποια λεφτά στο δεύτερο ημίχρονο, κάποια λεπτά και φάνηκε ότι δεν. Τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει εκτόπισμα, που έχει προσωπικότητα, που γεμίζει το κέντρο. Ο τρόπος που βάζει τα πόδια του για να μην περάσει ο αντίπαλος. Ο τρόπος που σηκώνεται για κεφαλιά. Εκτός τον γκολ. Δεν στέκομαι στον γκολ. Το γκολ μπορεί να είναι μια φάση να είσαι άφαντος όλο το παιχνίδι και να βάζει ένα γκολ. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι καλά, είσαι καλός. Κρατάμε λοιπόν τη δική του παρουσία. Θεωρώ ότι όταν ο Μαουρίσιο θα είναι έτοιμος, ο Μαουρίσιο φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος από τον τραυματισμό του και εχθές. Έχουμε πει, υπάρχουν άνθρωποι που τραυματίζονται την Πέμπτη, γυρίζουν την άλλη Πέμπτη και είναι σαν να μην τραυματίστηκαν ποτέ. Λες, αυτός είναι στο σουλούπι, είναι στον οργανισμό, είναι ανάλογα και με τον τραυματισμό βέβαια, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, μια κάκωση στο χέρι δεν είναι ίδια με ένα διάστρεμα, ξέρω εγώ, ή με ένα χιαστό ή με ένα μηνίσκο, λέω τώρα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι και θεωρώ ότι εκεί είναι περισσότερο ψυχολογικό παρά σωματικό, γιατί το ιατρικό επιτελείο είναι κορυφαίο και λέει έτοιμος ο Μαουρίσιο. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και το χρόνο τους να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν την ψυχολογία τους. Ο Μαουρίσιο πέρσι που τραυματίστηκε και επανήλθε έκανε καιρό να βρει τον πραγματικό του εαυτό. Γι' αυτό λέω γκαντεμιά και φέτος εκεί που ήταν στην καλύτερη του στιγμή και κορυφαίος της ομάδας σε αυτά τα μάτς πριν τραυματιστεί, ακριβώς εκεί τον πέτυχε πάλι η ρουφιάνα η τύχη και τραυματίστηκε. Θα χρειαστεί το χρόνο του, περιμένουμε όλοι μας να δούμε το δίδυμο. Βέρμπλουμ και Μαουρίσιο. Η δύναμη, το πάθος, το physical game που λένε στα χωριά μας, με τον άλλον, αυτό είναι ο Βέρμπλουμ πως καταλάβατε, έτσι, το παιχνίδι με τη δύναμη μέσα, το πώς πηγαίνω στις μονομαχίες, το πώς είμαι και σαν σώμα. Και ο Μαουρίσιο που είναι ο ντελικάτος, αυτός που θα περάσει την μπάσα, που θα αυξομοιώσει το ρυθμό, ο πιο τεχνίτης, ο πιο δαντελένιος, να το πούμε, σε σχέση με τον Βέρμπλουμ. Οι άλλοι δύο που εχθές διασώθηκαν είναι ο Κίτσιου, που για ακόμα ένα παιχνίδι, και πολύ ευχαριστιέμαι για το παιδί, δεν έχω, σας έχω πει, δεν έχω καμία ούτε εμπάθεια, ούτε συμπάθεια, κάποιοι παίκτες μου αρέσουν περισσότερο. Αυτός που το παστέλωσε πάλι χθες, αυτός είναι από τις αδυναμίες μου. Να μην το πω, θα το πω, δεν έχω κανένα θέμα. Που όταν είναι ντεφορμέ, γιατί τα τελευταία παιχνίδια ο Μπίσεσβαρ ήταν ντεφορμέ, το είπα κιόλας. Φίλε, δεν είσαι αυτός που ξέρουμε. Εντάξει, περνάνε, δεν μπορεί να είναι στα κόκκινα όλη τη χρονιά. Ο Κίτσιου λοιπόν εχθές και πάλι ήταν καλός. Και βέβαια ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος βάζει ένα γκολ, βγάζει και μία assist. Οκ. Κατά τα άλλα, η εμφάνιση της ομάδας κακή. Επειδή με το που τελειώνει το match, πάλι γίνεται αυτό το πράγμα στο διαδίκτυο, αυτό το φοβερό ίντερνετ, γκρίνια από κάποιους, τρομερή γκρίνια, σε βαθμό απίστευτο. Λέω λοιπόν, σε κανέναν μας δεν αρέσουν αυτές οι εμφανίσεις. Άλλο αυτό, άλλο να ισοπεδώνουμε τα πάντα, ρε παιδιά. Δηλαδή περιμένουμε μία κακή εμφάνιση, τώρα το νέο παραμύθι είναι δεν παίζουμε μπάλα. Δηλαδή η ομάδα κερδίζει, η ομάδα προχωράει, η ομάδα είναι αίτη στο πρωτάθλημα, καλπάζει, δεν παίζουμε μπάλα. Τα ξέρετε παιδιά, το βλέπουμε, δεν παίζουμε μπάλα. Εχθές δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι, οκ, ήταν όλοι, ήταν 9 στους 11 διαφορετικοί. Ήταν απλωρματικοί που είχαν να παίξουν πόσο καιρό. Δεν έπαιξε ξανά ποτέ μαζί ο ένας με τον άλλον. Και είναι κακό η ομάδα να έχει τέτοιο πρόσωπο. Από αυτό όμως μέχρι να ισοπεδώνουμε τα πάντα, γιατί υπάρχουν και αυτές οι φωνές, εκεί πραγματικά λέω πολλές φορές, αυτός είναι ΠΑΟΚτσής που έχει πει τώρα και λέει «Ο Λουτσέσκου έτσι, οι άχρηστοι αυτοί, αποκλείεται να είναι». Το ξαναλέω, άλλο να λες, φίλε, αυτή δεν είναι εμφάνιση για πρωταθλητή. Αυτό δεν είναι πρόσωπο. Και όχι για αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι. Αλλά, όπως με τη Βίντι, τα δυο μάτς, όπως εχθές, δεν επιτρέπεται να εμφανιζόμαστε έτσι. Σωστό. Αλλά όχι με το... προσέξτε, εχθές δεν ήρθε γκέλα. Κυρίως ανησυχούμε μήπως παρουσιάσουμε ένα τέτοιο πρόσωπο και στο πρωτάθλημα κάποια στιγμή, σε κάποιο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Άλλο λοιπόν αυτό, ασκούμε κριτική, άλλο σκίζουμε τις σάρκες
με την πρώτη. Πρόσεχε, χθες δεν έχει γίνει στραβοπάτημα. Με την κακή εμφάνιση. Άιντε μια μερίδα ρε παιδιά, ειδικά στο ίντερνετ. Λύσα! Τι θέλεις, okay, θες να παίξουμε και μπάλα. Κι εγώ θέλω. Δεν θέλεις περισσότερο από μένα. Αλλά το να πέφτω πάνω να τρώω τις σάρκες της ομάδας επειδή δεν έπαιξε καλά. Να φτάνω στην ισοπαίδωση, να φτάνω να λιδωρήσω, να φτάνω να εκμηδενήσω. Να φτάνω να δηλαδή στην απαξίωση την πλήρη. Είναι αυτό που θέλουν οι αντίπαλοι μας και οι εχθροί μας. Να σπείρουν αυτό το πράγμα μέσα στην μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ και να τα ισοπεδώσουμε όλα. Και να αποδομηθεί όλο αυτό που χτίζεται. Βλέπω δηλαδή πάλι από κάποιους μια λύση κατά του Λουτσέσκου. Αυτός ο άνθρωπος δεν μας πήρε τον double πέρσι. Τον double πήρε. Αυτός δεν ξεφτέλει στην ΑΕΚ στον τελικό. Αυτός δεν έχει τώρα σερί συνεχόμενο αίτητο στο πρωτάθλημα. Δεν μας βλέπουν οι άλλοι με το κιάλι παρότι ξεκίνησε με μείον 2. Αυτός δεν έχει φάει τρελό πόλεμο. Βάλτε λίγο τον εαυτό σας να σκεφτεί και πονηρά. Πώς βγαίνουν τόσοι εναντίον του. Είναι όλοι αθώοι. Είναι όλοι τελείως αυθόρμητοι. Ή κάποιοι προσπαθούν να παίξουν ένα παιχνίδι. Γιατί τους βγαίνει και τους τα λέει συνέχεια. Ότι με κλέψατε πέρσι. Ότι είχα τους περισσότερους βαθμούς μες στο γήπεδο. Όπου βρει τους πετυχαίνει. Λέω εγώ τώρα. Με την επικεφαλίδα ότι κακή εμφάνιση χθες. Ναι. Και δεν πρέπει να παραλαμβάνετε. Και εννοείται δεν πρέπει να παρουσιάζεται έτσι τη ομάδα. Φυσικά. Δεν είναι πρόσωπο αυτό για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Σωστό. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι το άχρηστοι όλοι, να φύγουν όλοι, να ξεκουμπιστεί ο προπονητής, δεν γίνεται, δεν μπορούν, δεν κάνουν. Στο άλλο άκρο, δηλαδή της ολικής ισοπαίδωσης, παιδιά, είναι τεράστια η απόσταση. Πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Και βάλτε το προσωπικό εγώ σας, αν συμπαθείτε, τον Λουτσέσκου, τον Μπασχαλάκη, τον Μαουρίσιο, τον Βέρμπλουμ, τον Έρτσι, τον αλλιώς. Βάλτε το κάτω από την αγάπη σας για την ομάδα. Θα λέτε εγώ αυτόν, δεν τον γουστώ. Και εμένα δεν μου αρέσει ο Ελκαντουρί, ρε παιδί μου. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Σημαίνει ότι θα βγω να τον σφυρίξω ή να τον αποδοκιμάσω. Ή θα βγω την άλλη μέρα να τον ξεφτελίσω στο ραδιόφωνο. Επειδή δεν μου αρέσει σαν παίκτης, και τι λέω. Ο προπονητής αποφασίζει αυτό. Παίξε λίγο, ρε Λεβέντη. Δείξε μας κάτι, ας πούμε. Μένουν άλλοι έξω για να πεις εσύ. Δείξε πράγματα. Άλλο αυτό να βγαίνουμε και να ρίχνουμε κατάρες, να πούμε. Να βρίζουν μανάδες παικτών και προπονητών στο διαδίκτυο. Δηλαδή, φτάνουμε στο άλλο άκρο. Αυτό θέλουμε. Τι θα γινόταν η ομάδα αν είχε κάνει τέτοιο τρελό σερί όλους αυτούς τους μήνες, ξεκινώντας από πέρυσι το Γενάρη. Όποιον έβρισκε μπροστά τον απάφτωνε. Όποιον! Και πήγε στο τέλος και πήρε τον double. Και ανάγκασε τους άλλους να ξεφτυλιστούν και να βάλουν κοιλίδα στην ιστορία τους και να χαθεί το πρωτάθλημα. Άρα, λέω εγώ, επαναλαμβάνω για τελευταία φορά από το διάλειμμα. Ποτέ ξανά τέτοια εμφάνιση. Χάνουν την ευκαιρία τους εχθές. Αυτοί που μπήκαν εχθές, τι του λένε τον προπονητή, μην πω τώρα ονόματα, αλλά φίλε Ζαμπά, τη μία είσαι στο 10 και την άλλη χθες, ούτε ένα βήμα. Έλα εδώ φίλε Χατζερίδη, ναι, δείξε μου ότι έχεις παράπονο πραγματικά που δεν, πού, τι. Έλα εδώ ρε, δείξε μου ετοιμότητα στη φάση του γκολ, όρμα εκείνη η περιοχή σου, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, λέω τώρα, τυχαία ρε παιδί μου, λέω γιατί, είπα, εκτός από τρεις και το Μαλεζά που είναι πάντο ο Μαλεζάς, δηλαδή αυτό, ούτε του 10 ούτε του 4, είναι μόνιμα του 7, του 8. Εκτός από τους τρεις που είπαμε, δηλαδή Βέρμπλουμ, Μπίσεσβαρ και τον Κίτσιου, οι υπόλοιποι το είδαν το μάτς αγκαρία. Αγκαρία με τη φανέλα αυτή ποτέ παιδιά. Δεν πρέπει. Διότι αν εχθές ο Βέρμπλουμ δεν έβαζε το κεφάλι του, με ένα-ένα και αυτά, περιπέτεις μετά, 15 μέρες εσωστρέφεια, γκρίνια, φασαρία. Εδώ τώρα νικήσαμε και υπάρχει η γκρίνια. Και επαναλαμβάνω, το επαναλαμβάνω συνέχεια, συγγνώμη αν σας κουράζω. Δεν μιλάω για την κριτική, όσο σκληρή και να είναι. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για την ισοπαίδωση. Έχουν παρισφρήσει μέσα άτομα τα οποία τι θέλουν, να δημιουργήσουν αναμπουμπούλα. Να κάνουν φασαρία. Να μας έχουν μονίμως σε μια κατάσταση τέτοια. Να διαταραχθεί το κλίμα στην ομάδα. Η εμπιστοσύνη στον προπονητή, στους παίκτες. Ξεκάθαρα. Αυτά τα πάω στο διάλειμμα. Βασίλη, είπα εχθές για το Μίχελ που με ρωτάς την άποψή μου. Θα ξαναπώ με δύο κουβέντες. Του πιστώνεται, δηλαδή του λέμε μπράβο για την
μεταγραφή, κυρίως εγώ θα πω του Μάτος, μας έφερε το κορυφαίο δεξί μπακ που έχουμε δει τα τελευταία, μη σου πω, ever. Άντε, γιατί εκεί θα πιάσουμε και αλαβάντα, ξέρω εγώ, εντάξει, οκ. Αλλά θέλω να σου πω, δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα σαν το Μάτος. Που πάλι εκεί την άλλη μέρα γκρίνιαζε το πρωί ο κόσμος, καλά, ελεύθερο, δεν βρήκαμε άλλον, και αν είναι τόσο καλός, γιατί δεν πήγε αλλού. Και μεγάλος ηλικία, του βάζανε και 2 χρόνια οι καλοθελητές, κανονικά. Πήγα και τον έπιασα έναν από αυτούς και του λέω, κάτσε ρε φίλε, δεν είναι 32 ο παίκτης, 32 θα είναι σε 2 χρόνια, περίμενε. Γιατί βάζεις χρόνια. Λέμε τώρα όμως ότι του πιστώνεται του Μίχελ η μεταγραφή αυτή του Μάτος, του πιστώνονται και άλλοι καλοί παίκτες που ήρθανε. Βεβαίως, νομίζω ότι ο Πρίγιοβιτς ήταν περισσότερο. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο Ίβιτς, δεν ξέρω. Νομίζω, δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά επί των ημερών του ήρθε. Του πιστώνεται το double και τα 2 κύπελα, παιδιά. Είναι και αυτός μέσα, έχει μερίδιο στην επιτυχία. Του πιστώνεται η επιμονή του στο Λούμπος Μίχελ, όταν όλοι λέγαμε όχι, αυτός κάτι είχε δει. Σωστά είχε δει. Και βέβαια στον αντίποδα, περιπτώσεις σαν αυτή του Λεβέκα, ας πούμε, που είναι ένα ανέκδοτο στην ιστορία. Όλοι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Άμα θέλετε, μπορούμε να πούμε ανέκδοτα για το Λεβέκ. Περισσότερες φορές τραυματίας και από τους στρατιώτες στο πλατούν, αλλά και στο διασώζοντας τον στρατιώτη Ράιαν. Δηλαδή αυτοί που παίξαν εκεί, λιγότερες φορές ήταν τραυματίες από ότι ο Λεβέκ. Αυτά για τον Μίχελ. Τον καινούργιο θα περιμένουμε να το δούμε. Θα το περιμένουμε να το δούμε. Αυτά. Πανικός για τα εισιτήρια έξω με την Τζέλσι, που εγώ τη λέω Λάτσιο. Πανικός. Πρόσεξε τι λένε τώρα οι Άγγλοι. Για να γραφτείς μέλος ως Έλληνας, γιατί φυσικά γαμός έγινε. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Έτσι μπήκαν στο διαδίκτυο, τον γκρέμισαν τα παοξάκια. Λέει, θέλω να γίνω member club. Πώς το λένε. Θέλω να γίνω, να μπω. Να γίνω μέλος. Είμαι Τσέλσι από μικρό παιδί, μεγάλωσα με το Βιάλι που φορούσε τη φανέλα με το 9 και τα λοιπά. Είμαι Τσέλσι από τα γενοφάσκια μου. Ο παππούς μου ήταν συνιδρυτής. Και τέτοια. Στο Λονδίνο, εμείς. Είχα τραγουδήσει πάρα πολλές φορές το ρεμπέτικο που έγινε Τρίτη Πέμπτη Μακαρόνια. Έτσι, και τώρα που λέει. Πώς το λένε, και σε πήγαν στο Λονδίνο. Και σε πήγαν στο Λονδίνο. Και σε πήγαν στο Λονδίνο. Και μάθες καλό κλαρινό. Μιλάμε πάντα για το πνευστό όργανο. Έτσι. Τρίτη Πέμπτη Μακαρόνια. Τρίτη Πέμπτη Μακαρόνια. Φάτε μάγκες, βγάλετε χρόνια. Μπάτσι, πώς το λέει, μάγκες, πιάστε τα γιοφύρια. Μπάτσι. Έχει φίλε στίχο. Βάθος. Και σου λένε λοιπόν οι Άγγλοι, και με αυτό πάω γιατί ήδη μιλάω μες στο διάλειμμα, ότι αν θέλετε να γίνετε, να μπείτε στο member club, πώς το λένε, μετά το match με τον ΠΑΟΚ. Θέλετε? Μετά σε κάνω δει ρε φίλε, δηλαδή έλα να φας το τραπέζι μέσα, αλλά αφού τα έχουμε μαζέψει. Έλα να δεις το έπιπλο. Έτσι δεν το κάνω. Και βέβαια θα γίνει μία ακόμα επική κερκίδα. Θα βρουν τον τρόπο η δική μας. Να ακουστεί η ΑΕΧΗ ΠΑΟΚ μέσα στο Λονδίνο, στο εξοχικό. Εμείς θα είμαστε στο Regency Casino, θα έχει 500 άτομα μέσα, πιστεύω, η αίθουσα. Στη γιγαντοοθόνη με δωρεάν μπύρα. Την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Αρθείτε, θα είμαι και εγώ εκεί. Θα τελειώσουμε γρήγορα με το pregame, να κάνουμε χέρια, να κάνουμε κερκίδα, να γουστάρουμε, να ζήσουμε τη στιγμή. Ζούμου, σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Διαλυματούμε και επιστρεφουά. Στέλνετε μηνύματα για θερμές τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Μαγευτικό, υπέροχο μέρος να μπείτε στις υγρασίες. Επιστρέφουμε. Θέλω να σταθώ λίγο στο μήνυμα που στέλνει η Παναγιώτα. Κωστή, καλό Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, αν θέλεις μπορούμε να το λέμε για την Πέμπτη. Δεν έχω θέμα, αλλά να προσποιηθούμε. Και άλλο μήνυμα. Ο 634, Κωστή καλημέρα, Παρασκευή λαμύρισε, επιτέλους. Παιδιά, μήπως έχω χάσει κάτι. Γυρίσαμε τίποτα ρολόγια. Εδώ είμαστε. Άνοιξε το αδερφέ. Ζουμου σου λέμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε. Εσείς τα παγώ. Μπροστά μας είναι όλα. 23-10. Και περνάει η Μελίσσα. Φιλέ, όχι. Στίχο τώρα, όχι μαλαμπίμπι, φιλέ. Με βάθος. Πρώτος ο Χάρη Κλίντο είχε κάνει. 1, 2, 3, 4, 5. Άστο, φιλέ, άστο. Στην αλφαβήτα την είπε όλη. Έλα. Δεν θυμάμαι. Δεν γίνονται αυτά.
Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε. Κατεβαίνει, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία ο Τατσόπουλος. Αυτός δεν είναι που έχω γαμπίπι, λέει, τη μισή Αθήνα. Προφανώς βγαίνει για να γαμπίπι και την άλλη μισή, έτσι. Μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Κάρε στα περμητίδωλα βεντάρσκες οπλικατόριο. Αλήθεια, που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έτσι. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, λίγο αυστηρός θα είμαι σήμερα, Κωστή. Να πεις αυτά και που θες. Και θέλω να μ' αφήσεις να μιλήσω, γιατί πάντα τελειώνω πολύ νωρίς, ε. Μπαμπαμ, μιλάς περισσότερο από όλους. Ναι, γιατί παίρνω κάθε μέρα. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω, μιλάς περισσότερο από όλους, μην διαμαρτύρεσαι. Πάμε. Όχι. Τζάμπα χρόνο τρώμε τώρα. Θέλω να πω. Να πεις αυτά που θες. Έχουμε δύο χρόνια να χάσουμε στο κύπελο. Πήραμε δύο κύπελα. Σωστό. Και ντάμπλι. Ναι. Λοιπόν, έλειπε οι περισσότεροι παίκτες, λείπανε με τις εθνικές. Ναι, τα είπαμε πριν. Λοιπόν, άσε τι είπες εσύ, τι θα πω εγώ, κοίταξε τώρα. Με ρωτάς και σου απαντάω, λοιπόν, δεν γίνεται, άσε, ναι. Με ρωτάς και σου απαντάω. Εντάξει, δεν θα κάνω μονόλογο, εντάξει, όχι, θα μ' απαντάς. Επειδή με ρωτάς, γι' αυτό σου απαντάω, ναι. Ωραίοι, ο Χατζερίδης και ο Μαλεζάς και ο Κίσιου παίξανε ποτέ μαζί? Ποτέ. Λοιπόν, όσο για τους άλλους, ο Ζαμπά με τον Κίσιου ποτέ, ε. Ποτέ, τα είπαμε στην αρχή. Μιλάμε πάλι τα ίδια. Μιλάμε τα ίδια. Να συνδυάσουμε και τη δεξιά πτέρυγα. Όλα. Ήταν μια εντεκάδα που είναι ξαναπέξει, ναι. Ποιοι παίξαν μπάλα, ο Μπίσισβαρ και ο Βέλμπουργκ, οι βασικοί, έτσι. Και ο Κίτσιου, αν θες για μένα. Και ο Κίτσιου δεν είναι βασικός. Α, ναι. Όχι, με ρώτησες ποιοι παίξαν μπάλα, σου λέω. Αυτή, ναι. Και να φανταστούμε και ο Αγκμποκ έχει παίξει 90 λεπτά διακεκομένα και χθες 90 ολόκληρα λεπτά, ε. Ναι. Γιατί αυτά όλα τα λέω για την κρίνια που βγάζουν και τη χολή που βγάζουν ορισμένοι. Απαράδεκτο, φίλε. Απαράδεκτο. Άλλο να κάνουμε κριτική, ρε Παύλε. Τα λέμε κάθε μέρα. Κι άλλο να ισοπεδώνουμε, λοιπόν, δηλαδή, να σκίζουμε τις άρκες της ομάδας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, η ομάδα κέρδισε χθες? Φυσικά. Από τη στιγμή που η ομάδα κέρδισε, κάποιοι άλλες χρονιές λέγανε τίποτε για την ομάδα τους ή και σήμερα ακόμα? Όλοι τη μούγκα κάνουν οι αντίπαλοι μας. Φυσικά. Περίμενα να χθες το στραβοπάτημα. Εμείς με την πρώτη, ο Τάδε δεν έπαιξε, ο Τάδε είναι για έξω, ο Σωστό. Τάδε δεν κάνει. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, από τους 24 Ιουλίου, όταν εμείς περπατούσαμε στον δρόμο και υδρώναμε, αυτοί παίζαμε στο κατοκαλόκαιρο και αποκλείανε βασιλείες, Σπαρτά και με Μπεφίκες παίζανε και με Τσέσρι και με όλα τις ευρωπαϊκές ομαδάρες παίζαμε. Σωστό. Έχουμε κλείσει ένα γύρο μέχρι στιγμής. Μια χαρά τα λες. Οι άλλοι θα κλείσουν ένα γύρο, τον πρώτο γύρο θα τον κλείσουν τέλη Δεκεμβρίου. Γι' αυτό καλά είναι όταν θα κάνουμε κριτική να την κάνουμε καλοπροαίρετα και να μην λέμε ο Μπίσισβαρ δεν αξίζει, δεν έπαιξε καθόλου μπάλα. Πώς δεν έπαιξε μπάλα, δεν έβαλε γκολ, δεν έβαλε κεφαλιά, ο άνθρωπος δεν έχασε ευκαιρία, δεν έκανε παιχνίδι. Αυτός δεν είναι που το βάζει ο Λουτσέσκου είτε για αλλαγή είτε για 60 λεπτά να παίξει μπάλα. Σωστά αυτός μιλάς. Δεν είναι ο μας. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάω. Γιατί από χθες, αυτά τα οποία ακούσα ραδιόφωνα μας, έχω τρελαθεί. Αυτοί αν είναι ΠΑΟΚ, εγώ θα γίνω Γκαγκάριν. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Παύλε. Γεια. Τα είπα, μην λέω ξανά τα ίδια. Τα είπα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να είστε καλά. Καλώς τον, έλα Παναγιώτη. Παύλε, μη συγχύζεσαι. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά μη συγχύζεσαι. Δεν χρειάζεται. Είπα, δεν μπορώ να ξέρω τι ταυτότητα έχει ο καθένας που βγαίνει στο πληκτρολόγιο, στα φόρα, στο ίντερνετ, στα ραδιόφωνα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτά τα φόρα μας πήραν φόρα. Μα αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Για το χθεσινό παιχνίδι, εγώ έβγαλα ένα απλό συμπέρασμα, χρειαζόμαστε τρεις ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι το είδαν και αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Απλώς λέω μια άποψη. Ναι. Εγώ θα πάω αλλού όμως. Στην προβοκάτσια θα πάω. Υπάρχει περίπτωση από το πρώτο λεπτό να βρίζουν τον ΠΑΟ και να μην υπάρχει κάποιος που να τους σταματήσει εκεί.
Μ' ακούς? Ακούω. Ναι. Να βρει τον πάγο, όχι δική μας. Εννοείται όχι δική ναι. μας. Όχι, επειδή προβοκάτσια λες ότι, ότι μπήκε κάποιος... Τις δύο αεξίδες που τα γράψανε μετά, το γράψανε και στο σπίτι περηφάνεια. Ναι. Εγώ νόμιζα στο, στο γήπεδο. Στα γήπεδο... δικά τους τα site, σαν περηφάνεια, ότι μπράβο τα παλικάρια. Ναι, ναι. Ναι, τους ξέρετε. Αν τους ξέρετε, υπάρχει ο νομικός δρόμος που να τους πλησιάσει. Πόση λύσα κατά του ΠΑΟΚ. Μα αυτό πόσο, ναι, πολύ, πόσο πολύ αυτό τους... Αυτό το παλικάρι χθες που βγήκε και είπε προσέξτε και κάνει, είχε απόλυτο δίκιο τελικά. Βλέπεις, φυσικά. Ήταν στημένη εκεί. Παντού. Θα αντιδράσει κάποιος. Να κάνει κάποια χειρονομία, να έχουμε βάλει παντού. Άλλα, θα βρίσκουμε τέτοιους παντού. Είπαμε. Αφού δεν μπορούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό, Παναγιώτη. Αφού δεν μπορούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα βρίσκουν διάφορους τρόπους υποχθόνιους, βρώμικους, συχαμερούς. Έχουν πολύ μεγάλο λοιπόν, ρεπερτόριο. Έχουν ρεπερτόριο, αν και εμείς είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό. Είναι καλά δασκαλεμένοι οι παίκτες. Δεν θα γυρίσεις. Έτσι. Και ο κόσμος, προσέξτε το διπλανό σας. Προσέξτε το διπλανό σας. Τι είναι, πώς συμπεριφέρεται. Τι πάει να πετάξει, πώς πάει να συμπεριφερθεί, προσέξτε. Λοιπόν, προσέξτε. Με αγάπη θα το πω, σου εύχομαι κύριε Παπαβασιλείου, τους επόμενους τρεις αγώνες θα τους κάτσει. Την αγάπη μου ζου μου σου. Γεια, γεια, φιλιά, φιλιά. Γεια, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ζου μου σου λέμε. Τι σημαίνει ζου μου σου, το ζούμε μεγάλες στιγμές σημαίνει Τάνια. Θα σου πω σε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα, έλα Γιώργο μου, έλα. Καλημέρα. Λοιπόν, χθες λίγο με τον φίλο μου τον Παύλο παρεξηγηθήκαμε. Παρεξηγηθήκατε? Ναι, εντάξει, εντάξει, είναι φιλικά. Αυτά συμβαίνουν. Εγώ έπαιρνα ότι η ομάδα χθες ήταν απαράδεκτη και από, εφόσον ξέρουμε ότι όποια ομάδα και να μας να πάνε να παίξουμε θα προσπαθήσουν. Είτε είναι γάμα κατηγορία, είτε είναι πίτα κατηγορία, είτε είναι στην πρώτη κατηγορία, να προσπαθήσει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να σπάσει το αίτητο του ΠΑΟΚ. Για μένα χθες η ομάδα δεν ήταν, αγχωθήκαμε. Φυσικά. Όχι νύχια φάγαμε. Κακή εμφάνιση. Πάρα κακή. Όταν παίζεις, να ξέρεις κύριε ότι θα προσπαθήσουν οι αντίπαλοι να σε κερδίσουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί παρεξηγηθήκατε. Γιατί εγώ είπαμε ότι η ομάδα ήταν απαράδεκτη, ο Παύλος έλεγε... Ωραία. Να στολίσω μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Όχι, δεν χρειάζεται. Το λύσαμε. Όχι, να σε ρωτήσω εγώ. Και ναι. Εσύ και αυτός. Με ποιο καημό κοιμάστε και ξυπνάτε? Με τον καημό του ΠΑΟΚ. Μέσα στην οικογένεια θα υπάρξουν και διαφωνίες. Είναι πολύ υγιές. Εντάξει, μα δεν λέει τίποτα. Όχι, εγώ. Τελείωσε. Έτσι. Θα διαφωνήσουμε και μεταξύ μας θα διαφωνήσουμε. Ναι. Γιατί μεταξύ μας δεν έχουμε διαφωνήσει. Συγχαρητήρια την ομάδα του. Στο μπάσκετ, πέμπτη συνεχόμενη νίκη. Σωστά. Με αυτή την Φριμπούργκ που είναι γαλλική και όχι γερμανική που είπα εγώ χθες. Φράιμπουργκ. Έτσι. Ελβετική είναι. Ελβετική, ελβετική, ναι, 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 ελβετική. Εντάξει. Okay. Πέμπτη συνεχόμενη νίκη. Κάτι. Η πιο ωραία σκηνή για μένα το δω με ο Βιερίνε πήγε και φίλη την κοριτσάρα του. Αυτό είναι φίλε. Πηγαίνει εκεί, είναι... Λοιπόν, όλα καλά, εντάξει, πρέπει να προσέχουν και να προσπαθήσουν ότι καμία ομάδα, αντίπαλος, δεν θα κάθεται με κατεβασμένα τα τέτοια, τα σόβρακα για να χάσει. Για το ποδόσφαιρο λες τώρα πάλι. Ε? Για το... Ξαναγυρίσαμε στο ποδόσφαιρο ή το λες για το μπάσκετ? Για το ποδόσφαιρο. Α, επειδή είπαμε για το μπάσκετ, ναι, ξαναγυρίσαμε στο ποδόσφαιρο, ναι. Σωστά. Ξαναγυρίσαμε ναι, 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 σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, σωστά. Χθες έμαθα ότι... Κλείνουμε το θέμα του κυπέλου, ότι ήρθε κάποιος Ολλανδός αρχιτέκτον, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Μαθαίνω διάφορες πληροφορίες για το γήπεδο που μόνο χαρά μου δίνουν. Ο Ολλανδός σίγουρα έχει έρθει και ήρθε, κατασκόπησε εκεί όλο τον χώρο γύρω-γύρω. Είναι ένας από τους υποψήφιους για να κάνει ναι. την μακέτα. Κάθε μέρα που περνάω από εκεί... Αν το πιστέψεις, κάθε μέρα, γιατί πηγαίνω το παιδί στη μάνα μου, στον πατέρα μου, λοιπόν, κάθε μέρα που περνάω από εκεί, ρίχνω μια ματιά και λέω, εδώ αυτό θα φύγει, εδώ θα μπει, έτσι θα γυρίσει, έτσι θα κάνει, έχουν μπει σε τέτοια διαδικασία τώρα. Έρχονται διάφοροι, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν μόνο γι' αυτό, Γιώργο, νυχθημερών. Μου φαίνεται, φίλε, και θα πάρουμε όλα τα πλέον μοβίλ και θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε.
Γεια σου Γιωργάρα μου, σε φιλώ. Καλημέρα μου. Έγινε, σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, μου δίνετε και για θερμές και το νούμερό σας να σας βάλω. Καλημέρα και sorry που περιμένατε. Έλα! Τσίτσιο, Ντόβιντεν. Τα ρίφοφ, κρέσνιες τα κακαπουβούλιο, στρισνισνί, κουμπουλίες τα τα βουλιά, κλέμα βουλιά. Κουμπουλίες τα προσνίσνι και αποδίστηρια. Αλήθειες λες. Αλήθειες. Φίλε, για να μην το ξεχάσω, το πρώτο στο γρήγορο. Ναι. Μία ανησυχία μου με βάση τα στοιχεία που έχω διαβάσει. Εάν έχεις κάτι υπόψη σου για κάποιες μικρολεπτομέρειες όσον αφορά το γήπεδο, που υπάρχουν κάποια μικρά οικόπεδα μέσα στο υπάρχουν, το οποίο είναι ιδιώτες. Υπάρχουν κάποια οικοπεδάκια που δεν ξέρουν σε ποιους ανήκουν. Υπάρχουν μικρά αγροτεμάχια, δεν τα λες, μικρά τέλος πάντων τεμάχια, μικρά οικοπεδάκια που δεν γνωρίζουν σε ποιον ανήκουν. Πάμε στο έτσι. Δεύτερο σκέλος. Αυτά όλα, δεν θα αφήσουν, να σου το πω έτσι απλά. Δεν θα αφήσουν, φίλε, ούτε ένα μικρό παραθυράκι, ούτε μια χαραμάδα για να μπορέσει κάποιος να εμποδίσει το έργο. Όσον αφορά αυτά τα οικοπεδάκια, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Πλέον όπως έχουν ψηφιστεί οι νόμοι, εάν κάποιος δεν υπάρχει άγνωστος με άγνωστο ακίνητο, μετά το πέρας κάποιου χρονικού διαστήματος, άμα δεν εμφανιστεί κάποιος να το δηλώσει, περιέρχονται, να το περάσει κτηματολόγιο, ναι, ναι, τέλος, το παίρνει το κράτος. Έτσι. Το γνωρίζεις αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μου έρχεται πληροφορία τώρα, να πω μόνο το μικρό όνομα, μπορεί να μην θέλει το επίθετο, μου λέει ο Θοδωρής. Αν είναι ο Ολλανδός που μας έκανε πέρσι ομιλία στο συνέδριο του ΠΑΟΚ, τότε μιλάμε για την εταιρεία που έφτιαξε το γήπεδο της Eindhoven. Τρομερή δουλειά. Γηπεδάρα Ζουμουσού. Μου γράφει ο Θοδωρής, να μην πω αν είναι αυτό. Έρχονται διάφοροι άνθρωποι, θα πάμε στους καλύτερους. Θα φτιάξουμε κάτι, ωραία, που εμείς θα φύγουμε από αυτή τη μάταια ζωή και θα το χαίρονται τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δικά τους παιδιά, τα εγγόνια τους. Δεν είναι κάτι το οποίο, παιδιά, θα γίνει για ένα χρόνο ή για δύο. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε ότι αυτή η τούμπα όπως τη ζούμε τώρα είναι το 1959, τα ρίφω. Που λες, τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Συμφωνώ απόλυτα με το συντριβανίσιο. Το παλικάρι θα έπρεπε να πάει να κάνει κανένα σεμινάριο, όχι για οπαδούς, για δημοσιογράφους. Δηλαδή ο οπαδός είναι οπαδός, λέει αυτά που θέλει. Παιδιά, άμα πάει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε ένας ομογενής που είναι παοξής, ας πούμε, έτσι, και δεν παρακολουθεί λίγο τι συμβαίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θα πει ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι στην καταστροφή. Λοιπόν, τελευταίος. Αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι ο προπονητής είναι υποδιωγμό, έχουμε διοικητικό πρόβλημα, η ομάδα σέρνεται και θα αρχίσει να την πιάσει. Δίνει μάχη, για την κατηγορία, τέτοια πράγματα. Ναι. Παιδιά, έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, θέλουμε να παίζουμε, να πούμε, με ομάδα Β' Εθνικής για το κύπελο, να τρίβουν όλοι τα μάτια τους. Θέλουν οι παίκτες να τρέχουν, να περσάρουν, να μαρκάρουν, να κατουράνε αίμα από το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, να κάνουν τάκλι στην καροτίδα κτλ. Έλεος με τη μύρλα. Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Μιλάμε τέτοιο πράγμα, τέτοιο σερήνικον, μόνο σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες συναντάς. Δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα σε ελληνική ομάδα. Δηλαδή τι θέλουν κάποιοι δηλαδή. Φίλε, τρώμε πολλά τρυπήματα. Εγώ σου λέω και πάλι. Δεν απευθύνουμε στον κουραπό τον κόσμο και δεν απευθύνουμε σε αθηναϊκά site. Έχει εδώ πέρα, ναι, να πούμε, δόξα τω Θεώ... Άκουσες από την αρχή. Από την αρχή άκουσες μήπως. Τα άκουσα, θα μιλάμε πολύ, διαβάζουμε και μας γυρνάνε τα μυαλά. Δηλαδή. Αυτά τα είπα, να μην ξαναλέω τα ίδια. Τα είπα 8 η ώρα, από τις 8 που μπήκα μέχρι 8.30, αυτό έλεγα σήμερα. Άλλο δεν μ' αρέσει η εμφάνιση, άλλο ασκώ κριτική, άλλο ισοπεδώνω τα πάντα. Το λέω συνέχεια, κάθε μέρα θα το λέω, για να είσαστε πιο ψαγμένοι. Εγώ δεν είπα ότι παίξαμε ωραία. Δεν είπα ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω. Άλλο αυτό όμως, άλλο ότι ακόμα και στη νίκη να δημιουργήσουμε φασαρία, αναμπουμπούλα, γιατί οι τίποτες, αυτοί οι οποίοι είναι τίποτες, να βγουν στον αφρό, να ψαλιδίσουν διαφορά, να με κάνουν άνω κάτω για να μου πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν θα γίνει αυτό το χατήρι. Ο Βέρμπουμ το παλικάρι έβγαλε κάτι αρχηγικό από μέσα του. Πήγε να του κάνουν θέμα. Εδώ πέρα ο Άρντα τον άφησε ο Λουτσέσκου λίγο χαλαρά, γιατί θα πήγαινε στο μάτς με την εθνική του. Πολύτε ο Άρντα. Τι να ψάχνονται. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αδερφέ. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, ρε φίλε. Μα πίσω τον πάω κρίστικο. Έχει και τον κλαδινόκτο από βλαχορηματιά στα κίνητα σχολούντα μας. Γεια σου, τα ρίπο. Γεια. Πάμε μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας.
Πέσαμε, πέσαμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τριήμερο στις Θερμές κληρώνουμε. Άντε, ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου λέμε. Δηλαδή, που και να χάναμε, ρε παιδιά. Πραγματικά, πόσο πολύ περιμένουν. Πόσοι στεναχωρήθηκαν χθες στην κεφαλιά του Βέρμπλουμ. Και άντε να στενοχωριούνται οι αντίπαλοι, να στενοχωριούνται και δικοί μας. Αφήστε ρε παιδιά, δηλαδή εννοείται κανένας δεν έμεινε ικανοποιημένος με αυτό που είδε. Μη φτάσουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή, μόνοι μας να αποδομηθούμε, μόνοι μας να τα γκρεμίσουμε όλα, μόνοι να απαξιώσουμε τον προπονητή. Τι άλλο να κάνει ο προπονητής δηλαδή ρε παιδιά. Τι άλλο, αν εχθές στράβωνε το αποτέλεσμα, τι θα λέγαμε σήμερα δηλαδή. Τι να πω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τρομπόνι φίλε, δηλαδή αυτό τι είναι. Ε, ουμπά, πώς τη λέγεται αυτό. Εδώ είμαστε. Ζούμπου σου λέμε και κάθε πίκρα και εμέ. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Είπα και για κλέλια ερένεση στη Μουρμούνα. Φίλε, έρχεσαι μια εβδομάδα καθυστερημένος. Έχω πει και για ματσούκα που δεν μπορεί να μείνει στο ρούχο της. Στο Open φυσικά θα κάνει νούμερα. Μεγάλη ματσούκα, 44, βάζει κάτω πολλές κοσάρες. Κάτι κοπέλες που είναι εκεί ρε παιδιά στο... Αυτή θέλει το next top model. Και λες αυτή τώρα είναι μοντέλο ρε παιδί. Είναι μοντέλο αυτή τώρα με αυτή τη φάτσα που είναι ρε παιδί μου, είναι σαν τον Νίκολα Νίκητς. Μία. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Παύλε καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Κωστή. Λοιπόν. Ναι. Εγώ δεν ασχοληθώ με το ΠΑΟΚ. Κέρδισε, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Τώρα μην λέμε χαζά. Άσε, γκρινιάζουν αυτοί που εχθές τους είπε το αφεντικό τους να τους κόψουν τον περοκάματο και δεν ήξεραν πού να γκρινιάξουν. Δεν μπορώ. Και βγήκαν και γκρινιάξαν για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ. Το ξαναλέω. Άσε. Κανένας δεν λέει ότι παίξαμε ωραία. Αλλά να φέρνουμε την καταστροφή, ρε παιδιά, περιμένουμε στη γωνία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Είναι αυτή, ξέρεις γιατί. Τραβώσαν όλοι τώρα γιατί πήγε λάθος ο ταχυδρόμος στα γράμματα. Τα έβαλε στο διπλανό γραμματοκίνητο. Δεν ξέρω, φίλε. Αφιβάλλω πάρα πολύ. Στους 100 που γκρινιάζουν, πώς είναι πραγματικά ΠΑΟΚ. Δεν μιλάμε για γκρίνια κριτική. Μιλάμε για αυτούς που ψοπεδώνουν. Να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Άχρηστη, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν αντέχεις. Που είναι ο ΠΑΟΚ πρώτος, έχεις αρρώσει από πέρσι όλα τα ρεκόρ. Τι είναι, γιατί δεν είναι μήπως ο προπονητής που εσύ γουστάρεις κάποιον άλλον, κάποιον παίκτη. Τι δεν σου αρέσει, πες μας. Εδώ γκρινιάξα μέχρι για την πορτοκαλί φανέλα. Δηλαδή που είναι. Ναι, θα τρελαθώ. Άμα θέλει ο άλλος να βρει κάτι να γκρινιάσει, θα βρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Βρε, άμα τους αφήσει και το Σαββίδι θα διώξουν. Βάζει λίγα. Να φύγει. Ψέματα. Να φέρουμε κανέναν άλλο να βάλει περισσότερο. Ψέματα. Τρέλα. Πάντω, Παύλο, Κώστα. Ναι. Εγώ... Για τις κουμπάρες θα μου πεις, στους γαμούς. Όχι, όπως ο Συντριβανίσιος που λέει το τατουάζ του Γκαρσία. Ναι. Εγώ θα λέω του Βέρμπλου. Δεν είναι η Βίτι Βίτσι. Αυτό τελείωσε. Yeah. Και είμαι το Άιζο της εκπομπής σου, φίλε. Είμαι το Άιζο 9002 της εκπομπής σου. Πρώτον. Ναι. Αιγαίο. Ναι. Τέλειο, φίλε. Πηγές. 2:15 να τους πεις να σου φέρουν τα ψάρια. Ναι. 2:15 τα ναι. φέρουν. Με τις πατατούλες, έτσι. Με όλα. Τέλεια, φίλε. Τρέλα. Τέλεια. Τρέλα. Ζεστότατα. Σαν να τα βγάλεις από το τηγάνι εκείνη την ώρα. Έτσι, είναι τέλεια. Έτσι. Δεύτερον, λαδόκολα. Πήγες. Θα κλάψετε. Αγόρι μου. Αλήθειες λες, έχεις πάει έτσι. Ναι, τι πήρες, τι πήρες. Τι πήρες. Πήρα ποικιλία μεγάλη. Γιατί ήμασταν 4 άτομα, πήρα ποικιλία για 10 πήραμε. Παίζεις πολυπλοκότητα. Πολύ πράγμα Κώστα, πολύ. Φίλε, πάει, πίστεψε με, είναι, φίλε. Έχω κάνει επιτόπια έρευνα. Πλιστάκης. Είναι μελάνιασμα. Νικολαίδης. Έλα, άσυχτη. Εκεί κάναμε όλες τις frozen τις τούρτες, φίλε. Μπράβο. Όλες εκεί. Πες μου, γλύφα τα δάχτυλά σας, τρελαθήκα τα μωρά με τις τούρτες, φίλε. Φίλε, πλάκα κάνεις. Και φέτος πάλι τον Απρίλιο είναι τα δικά μας τα γενέθλια, θα κάνουμε, πώς λένε, Ladybug. Αυτή την πασκαλίτσα. Όχι ρε φίλε, έχεις παίξει εκεί τώρα, έτσι, δεν έχω πάει σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχουν και τάπες εκεί να ξέρεις. Αν το πάρει με τις τάπες, φίλε, ο νηψιός μου δεν υπάρχει. Θα σε τσακίσει. Τάπα εγώ. Εγώ τάπα στο ραδιόφωνο. Είμαι το Άιζο σου ακόμα και για το Μανολόπουλο. Καλά, άσε τώρα, μη λέμε. Δεν είπα, φίλε. Κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη. Τρεις γενιές οπτικά. Όχι εντάξει. Τέλειος είσαι, φίλε. Από τώρα το παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, γιατί θες γυαλιάρο, θα έχει έτοιμα. Δεν υπάρχει. Μανώλη, έχω πει το εξής για το Μανολόπουλο. Όχι επειδή είναι αδερφός μου. Επειδή
έχει τέτοια λατρεία με το γυαλί. Πάω, ναι, τώρα, ναι, να το, πάω ναι. τώρα να πιούμε καφέ επίσκεψη. Ναι, το βλέπω, ναι. με κοιτάει στο σκελετό. Ναι, φέρ το ναι, λίγο. Ναι. Τι ρε, ναι. φέρ το λίγο να στο φτιάξω. Δηλαδή, πραγματικά. Έχει τρέλα, ρε. Ναι, ρε, φέρ το να στο φτιάξω λίγο, να στο περιποιηθώ. Ρε, καψούρα ναι, για τρέλα, το γυαλί. Του είχα πει μια φορά. Δεν θα μπορούσε να κάνει καμιά άλλη δουλειά, έτσι. Αυτό ήθελε, λατρεία. Ναι, είναι τρέλα. Λατρεία. Και εγώ τον έχω από το γυμνά, από το Λύκειο το ξέρω το Μανώλη. Τον αγαπάω όσο λίγου. Τρέλα, τρέλα. Αυτή του το έχω πει. Πέρα από τι χορηγίε. Δηλαδή, χορηγός να μην ξαναπεί, μπορεί να μην ξαναπεί ποτέ, φίλε. Έκανα και φίλους μέσα από αυτή τη δουλειά, ναι, που είναι ναι, με το ναι, κεφαλαίο, ναι, φίλε. Ναι, ναι, μυστικά ναι. μεταξύ μας, προβλήματα, κουβέντες που μπορεί να μην τις έχεις πει με συγγενή σου και τη λες με τον αδερφό. Απλά πράγματα. Στο Μανώλη, ρε. Στο Μανώλη. Έτσι. Δεν είναι, δεν παίζεται. Αυτά. Αυτά. Μ' αρέσει που είπαμε για ποδόσφαιρο. Εγώ πάρα πολύ. Το 9002, Άιζο, αγόρι μου. Το 9002 είναι για τα φαγητά. Θα σου δώσω θερμές για να μου πεις για τις θερμές. Για το Μανώλη γίνομαι 9011. Εκείνο είναι άλλο. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Λοιπόν. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα, παλικάρι. Να σε καλά, αγόρι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Αγόρι μου. Επειδή χθες πιάστηκα μετάλλα, ένα ευχαριστώ και στο δασκαλάκι και σε σένα γιατί. Έλα ρε φίλε. Αλίμονο. Να ξέρεις, πρέπει... αυτά με τα τραγουδάκια, τα διάφορα, τα κάνουμε σε αυτούς που ξέρουμε ότι δεν θα παρεξηγηθούν, που είναι ναι. στο δικό μας σκεπτικό κτλ. Έτσι, δεν τα κάνουμε παντού. Ξέρουμε ότι ο άλλος είναι δεκτικός τώρα να το παίξουμε με τις λέξεις και με αυτά. Γι' αυτό. Αλίμονο, ότι. Έτσι. Μα έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, δεν θα υπήρχε έτσι. Ποτέ πρόβλημα. Απλά πολλές φορές μου έρχονται μηνύματα ότι ο φιλάρετος είναι... δεν χάνει, λέει, ποτέ δεν έχει ανεβάσει τόνο. Ακόμα λέει και το πιο σκληρό πράγμα το λέει με μία πραότητα, με μία ηρεμία που είναι ζηλευτή, φίλε. Εγώ δεν μπορώ να είμαι έτσι. Πάντα η μάνα μου λέει, εγώ είμαι πολύ ευρικός, πολύ. Δες λίγο τον αδερφό σου, τι ήρεμος που είναι. Ο αδερφός μου, φίλε. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το ταλέντο σου, είναι φοβερό όμως, γιατί δεν μπορείς να το βρεις. Λες κάτι. Αφήνεσαι από αυτό και πιάνεσαι σε κάτι άλλο, απλώνεσαι. Και πώς θα καταφέρνεις να γυρίσεις από εκεί που ξεκινήσεις. Τι έχω τραβήξει στην έκθεση στο δημοτικό. Χάθηκες, κόκκινο, δίπλα, βέλος, στο γυμνάσιο. Πού πας, έχασες το θέμα, γύρνα ξανά. Τι να πεις. Για πες ρε φιλάρετε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Έλα φιλάρετε μου, για σ' ακούω, για πες. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν κάποιος έχει μέσα του τη μουρμούρα. Παλιά υπήρχε ένα σύριαλ που λεγόταν Λούνα Πάρκ. Λούνα Πάρκ, βεβαίως. Ναι, ναι. Και εκεί ήταν ο Μπαρμπαγιώργος. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Μπράβο. Ναι. Αυτός λοιπόν ο Μπαρμπαγιώργος, ό,τι και να του έλεγες, μες στη μύρλα ήταν. Δηλαδή ναι, ναι. κάθε ναι. μπορούσε να πιάσει ρόλος, από μια κουβέντα, έπρεπε να πιάσει το αρνητικό. Σαν να ήταν, ρε παιδί μου, να έχεις ένα παιδί, να σου φέρνει, να είναι ο πρώτος μαθητής, να σου φέρνει, ξέρω εγώ, 18-19, και να του λες, καλά ρε, είναι δυνατόν να μην έχεις καλά γράμματα. Ναι. Εσύ τώρα θα γίνεις επιστήμονας με τέτοια γράμματα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή πιάνονται από κάτι για να μουρμουρίσουν. Ναι. Είναι αυτό κατηγορία ανθρώπων. Παντού, δηλαδή, υπάρχει παροιμία που είναι παρεκτρεπόμενη, της κοντής της στένει τρίχες, λέει. Δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Υπάρχει μερίδα ανθρώπων που βγάζει ίσως άλλα πράγματα πάνω στο κορμί του ΠΑΟΚ. Και ξαναλέω, ούτε είμαι από αυτούς που λιβανίζουν, ούτε είμαι από αυτούς που βλέπουν όλα τέλεια. Όμως... Πάντως, όσο και να φαίνεται περίεργο, έχω γνωρίσει ΠΑΟΞΗ και μάλιστα έτσι, άνθρωπο που χάνεται μέσα σε αυτό και να είναι ακριβώς αυτό. Να θέλει να κάνει ζημιά στην ομάδα του. Έτσι το βλέπω. Έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι αγάπη. Δεν είναι αυτό αγάπη, φίλε. Μα δεν είναι, σίγουρα δεν είναι. Αγάπη είναι, ανησυχώ, ξημεροβραδιάζομαι, χάνω τον ύπνο μου, τρελαίνομαι, χαίρομαι, λυπάμαι, κριτικάρω για να διορθώσω, όχι όμως για να ισοπεδώσω. Έχω αυτό πει χιλιάδες φορές το παράδειγμα με το παιδί. Βλέπεις το παιδί σου κάνει κάτι λάθος. Όπως είναι λάθος να διαφορείς να γυρίσεις την πλάτη, άλλο τόσο λάθος είναι να πας και να το διαπομπεύεις στο καφενείο και να πεις στο παιδί μου είναι αυτό. Το πιάνεις, το μαλώνεις, την ώρα που το μαλώνεις πονάς. Που του λες ρε, γιατί έκανες αυτό το πράγμα. Χαίρεσαι που το μαλώνεις ή χαίρεσαι που έκανε κάτι άσχημο. Το κάνεις όχι επειδή θέλεις να το επιβληθείς ή επειδή θέλεις να το δεις δυστυχισμένο.
το κάνεις επειδή λυπάσαι γι' αυτό, επειδή ανησυχείς, επειδή το πονάς. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση στον ΠΑΟΚ. Έτσι, εδώ... Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία, ρε παιδί μου. Έτσι, εγώ μα προσωπικά. Εδώ δεν ισχύει ούτε αυτό. Εδώ, άμα δεις τα νούμερα, είναι τρελαθείς. Είναι εντάξει, τα τελειότερα νούμερα. Τώρα, μιλάμε από για αυτούς οι οποίοι τώρα φαγώθηκαν. Δεν παίζουμε μπάλα. Θα παίξουν. Ρε παιδιά, παίξαμε και με τον Βάζελο, το διαλύσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ξαναπαίξουμε μπάλα. Αυτοί οι παίκτες δεν είχαν παίξει ποτέ μαζί. Ναι, κακή νοοτροπία. Δεν έπρεπε. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται έτσι ο ΠΑΟΚ. Ναι, άλλο αυτό, άλλο φέραμε την καταστροφή. Έχει έχουμε απόσταση. 14 παιχνίδια στο κύπελο και έχουμε 13 νίκες και μία ισοπαλία. Έχουμε 10 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και έχουμε 9 νίκες και μία ισοπαλία. Τι άλλο μπορεί να κάνει μια ομάδα? Και δες πώς συμπεριφέρονται οι άλλες ομάδες που είναι τίποτα. Μαλλιοτραβιούνται στην προπόνηση, στον αγώνα μέσα. Οι παίκτες ΣΑΕΚ. Κουκούλα. Τώρα τι έγινε, βγαίνει χθες ο μάνατζερ του Τουρέ και λέει: άμα δεν παίζει ο Γιάγια, ο Σέλουκ, άμα δεν παίζει, θα τον πάρουμε κιόλας από εκεί. Τάκ, 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 με συνοπτική. Σήμερα έσβησε κιόλας το θέμα. Έσβησε κιόλας. Εδώ, ένα Νουάρντα. Εδώ ένα θέμα με τον Νουάρντα, το έχουμε να, πάμε να γκρεμίσουμε το οικοδόμημα για να παίχτη. Δεν γίνεται. Με το Σπανό στην ΑΕΚ δεν είδε κανένα τίποτα. Τίποτα. Χάθηκε. Κύριε Σιμιτζόγλου, κύριε Σιμιτζόγλου. Δεν είδε κανένα τίποτα. Και χαρά για να γεια σου, φιλάρετε. Τι έγινε, κύριε Σιμιτζόγλου, πέσιμο από τους οπαδούς έξω από τον πρόεδρο της αντίπαλης ομάδας? Δεν είναι, δεν είναι έξω από το γήπεδο αυτό το πράγμα? Αν ερχόταν εδώ, ας πούμε, ο Σπανός και έτρωγε πέσιμο, έτρωγε μπινελίκι έξω από την Τούμπα, τι θα γινόταν? Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Πρώτα απ' όλα σε λαμόγιο μεγάλο, γιατί βάζει τον πρώτο κροατή να λέει για τους χορηγούς, ώστε να μην γκρινιάξουμε για τις διαφημίσεις. Δεν ήταν ο πρώτος, αντιπαραγωγή. Για να μην γκρινιάξουμε για τις παραπάνω διαφημίσεις, επειδή δεν το κάνεις. Σωστά, ναι. Πάμε. Παλιοκο, ρεμάλι, παλιοκο πρόσκυλο. Ναι. Κανάγιας είναι μια ωραία λέξη. Ναι, ναι. Γιατί ποτέ δεν σε παίρνω τηλέφωνο και σε λέω για σκοστητικά, δεν βριστούμε, δεν γίνεται. Χάλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεύτερον, Κωστή. Εντάξει, εγώ δεν. Ένας ΠΑΟΚ που είναι τεταρτοπέμπτος χρωστάει και τις Μιχαλούς και είναι στη ΦΑΠΑ, για κάποιους είναι ο ιδανικός ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Για εμάς όχι. Λυπάμαι. Λυπάμαι όμως. Αυτοί που γκρινιάζαν χθες ήταν ένα τέτοιο ΠΑΟΚ. Πέρα. Να μπορούν να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, για να κάνουν ό,τι θέλουν. Και πολλά μου το θέλουν αυτό το πράγμα, Γωστή. Και τα έχουμε πει και για τη Δίνα αυτό το πράγμα, γιατί θέλουν να πάω κάκο στη ΦΑΠΑ και να κάνουν κομμάτι και να περνάει γνώμη τους. Και δεν θέλουν να πάω πρωταθλητή να κάνει αυτά τα ρεκόρ. Κανένας δεν το άρεσε το ποδόσφαιρο που έπαιξε χθες, αλλά ήταν ένα παιχνίδι ρεκοστή που το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι τα παιχνίδια που αν τα κερδίσεις δεν τρέχει τίποτα και αν τα χάσεις γίνεται τίποτα. Μόνο να χάσεις. Εδώ βλέπεις τώρα, κερδίσαμε και υπάρχει μουρμούρα από χθες. Ναι, για μένα αυτό το πράγμα πρέπει να καθίσουν σαν οπαδί και να δούμε τι θέλουμε. Τι θέλουμε από τη ζωή μας, ρε φίλε. Χθες, ξέρεις τι μπορεί να πεις χθες με βεβαιότητα? Ότι κάποιοι παίκτες δεν άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά, φίλε. Εντάξει, και τι να κάνουμε, αυτό. Κερδίσαμε τελείως. Ερώτηση. Ο Βέρμπλουμ είναι μικρή προσωπικότητα? Έχει παίξει, ας πούμε, στην Τραχανοπλαγιά και χθες έβγαλε όλη την ψυχή του? Ο Βέρμπλουμ ήθελε να το δει τον άλλο. Ο Βέρμπλουμ, φίλε, τρελαίνεται, παθιάζεται. Ο Βέρμπλουμ έχει Γκαρσία μέσα του και το βγάζει στο μάτι με τον Εργοτέλη σε ένα άθλιο χωράφι, παρεμπιπτόντος. Σε ένα άθλιο χωράφι. Το θέμα είναι αυτό. Εγώ τους καταλαβαίνω αυτούς. Αυτοί είχαν μάζει μια ζωή στη ΦΑΠΑ και δεν μπορούν τώρα να είναι αυτοί. Γιατί έχουν και κάποιους, και τι, και θα πάρουμε το πρωτάθλημα και θα χάσουμε το DNA μας, πούμε, σαν επαναστάτες. Καλά ρε, πάτε καλά ρε. Γιατί δεν κατάλαβα, τι επαναστάτες, γιατί κλέψαμε κανέναν? Δεν μας το κλέψαν πέρσι? Έλα, ρε, το πρωτάθλημα. Δεν τρώμε πόλεμο από παντού. Κωστή, κάποιοι που χάθηκε έτσι πέρσι το πρωτάθλημα, γουστάρανε, φίλε. Γουστάρανε γιατί θα έχουν ακόμα λόγους να γκρινιάζουν. Δεν έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα. Αν κάποια από αυτούς. Υπάρχει διαφορά το να λες ότι δεν παίζει καλά ο τάδε παίκτης με το να λες ότι όλα είναι έτσι, διώξει τον ένα και κάνει τον άλλον. Ας πω ένα μικρό απλό παράδειγμα. Περιμένω τη σειρά μου στην τράπεζα. Έρχεται ακροατής. Τι γίνεται, καλά αυτά και τα λοιπά, έτσι αλλιώς πώς πάμε. Πετάγε τον μπροστινός μου. Καλά λέει, τι είναι αυτά, και ο Λουτσέσκου και ο Ουάρντα και ο Πασχαλάκη. Φίλε, μια γκρίνια γίνει σε όλη τράπεζα. Και έτσι και αλλιώς και αυτά, του λέω, φίλε, είσαι ΠΑΟΚ. Βέβαια, λέει, ΠΑΟΚ είμαι. Μπορώ να σου κάνω, λέω, μια απλή ερώτηση. Θέλω να μου απαντήσεις γρήγορα όμως. Μου λέει, ναι. Στο μάτς, λέω, στην Καλογρέζα, κεφαλιά ψαράκι, ποιος και παίρνουμε πρωτάθλημα? Λέει, άστο ρε φίλε, δεν μπορεί να μην θυμάσαι τον Μπάπριτσα και να είσαι 50 χρονών. Δεν γίνεται. Όχι, τι σημαίνουν τα 4 γράμματα, πες μου γρήγορα, τι σημαίνουν τα αρχικά?
23. Λέει τώρα τι είναι αυτά που με ρωτάς. Ρε πες μου, τι σημαίνει τα τέσσερα γράμματα. Πες μου τα αρχικά. Έλα φίλε, άστο, εντάξει, καταλάβαμε. Είναι, είναι και κάποιοι που είναι αλόφρισκοι και δεν μπορούν αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ μπαίνω και λίγο στα φόρουμ των άλλων για να χαζέψω το βέβαια, εννοείται. Βλέπω, πρώτα απ' όλα βλέπω ότι οι κοκκινοκίτρινοι το έχουν πάρει απόφαση ότι έχουν χάσει το πρωτάθλημα. Με αυτό που διαβάζω. Και λέει το χάσαμε μόνοι μας, δεν μας λέει κανένας, ο Πάκος δεν έχει καμία εύνοια. Ούτε τρώω το παραμύθι που τέλειωσε από το ρεστορία, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι και άλλο κόλπο. Εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι μην πάει να σπρώξει κανένα ατρόμητο σαν νέα Λέστερ και έτσι. Γιατί αυτή είναι ανεκδίκητη προκειμένου να μην το πάρουμε εμείς, θα το πάρει και η δόξα δράμας φιλολόγος. Οποιοςδήποτε εκτός, θυμάστε τι έλεγε ο άλλος πέρσι ο γραφικός. Ναι. Έτσι. Αν και εγώ πιστεύω ότι πλέον φέτος έχει τελειώσει το πανηγύρι. Ώστε αν είμαστε σοβαροί, εγώ πιστεύω ότι ο ατρόμητος θα χαθούν και άλλοι βαθμοί. Θα το ξέρεις αυτό το πράγμα. Όχι από εμάς, από τους άλλους που είχαν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Έγινε, Αντουάν. Σε χαιρετώ και μην βάζεις τον ξαδερφό να παίρνει τηλέφωνο. Θα βάλω και τα νύψια, ρε. Όχι μόνο τα ξαδέρφια. Φιλιά! Άντε, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σας. Να πω ότι θα έχουμε καζίνο. Ναι, θα είμαστε στο Ρίτζεσι, στο ματς Chelsea, ΠΑΟΚ, θα είμαστε εκεί 29 Νοεμβρίου. Έλα, φίλε μου, έλα. Δεν είναι το Λάτσιο ΠΑΟΚ? Όχι, ρε φίλε. Το λέω σωστά αυτή τη φορά. Μας κοροϊδεύεις, δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς τόσο καιρό περιμένουμε για το Λάτσιο ΠΑΟΚ και εσύ βάζεις το Chelsea. Έχω κλείσει εισιτήρα για Ρώμη και τέτοια. Τι είναι αυτά, απαράδεκτε, αλήτη. Τι είναι αυτά που πήγα να δω τη Φοντάνα τη τρέβη και είδα την τρέμη. Παραπληροφορίες. Δεν το έπεσε να πούμε. Ούτως ή άλλως ο μακάκας είναι αίτητος, Κωστή. Οπότε μην το συζητάμε, δεν θα κουράζουμε το μυαλό μας και την ψυχή μας. Δεν μπορείς να τον διορθώσεις, οπότε το αφήνεις. Ξέρεις, νιώθω μερικές φορές ότι σας κουράζω κι εγώ με αυτό και δεν θέλω. Όμως δεν γίνεται να μην το πω αυτό που βλέπω. Όχι, Κωστή μου, και εμείς το βιώνουμε, μην νομίζεις, και εμείς το βλέπουμε. Ναι, αλλά δεν θέλω. Φτάνουμε τώρα στο σημείο κάθε μέρα να εξηγούμε ότι παιδιά, είμαστε εδώ που είμαστε. Πρώτοι. Οι άλλοι βλέπουν την πλάτη μας. Ξεκινήσαμε με -2. Σαρώνουμε. Ναι, ξεκινήσαμε, παίζουμε από Ιούλιο. Παίξαμε μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς. Οκ, έχουμε και στραβές. Θα κάνουμε και κακές. Δηλαδή, ερωτώ από τώρα. Στην πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, γιατί θα έρθει μία ήττα, τι πρόκειται να γίνει, ρε παιδιά μου, λέτε? Πανικός. Τι θα γίνει? Δηλαδή, θα το κρεμίσουμε όλο αυτό, έτσι. Είναι τόσο ρηχή είναι η εμπιστοσύνη στον Λουτσέσκο και στους παίκτες. Και σε αυτό εγώ που εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καν εμπιστοσύνη από κάποιος. Τι αλλά ρε, να παιδιά, πω κάτι, δηλαδή, θέλουμε το σημαντικό Κωστή, ναι. Επειδή μετά το χθεσινό παιχνίδι γεννήθηκαν άλλοι προβληματισμοί σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας, αυτά είναι τα σημαντικά. Ξέρεις, διάβασε στα σχόλια περί μισού μέτρου site. Α, καλά, εντάξει. Ούτε καν. Πάει ο άλλος στο σπίτι, ο Χάρτινος ή ο συμπολίτης εδώ και λέει τη γυναίκα του, δες γυναίκα! Μισό μέτρο offside, το κοιτάει η γυναίκα, το ξανακοιτάει, πάει κατευθείαν στο χάρακα εκεί που έχει στα σχολικά, του λέει βγάλ' την έξω να τη μετρήσω. Έτσι. Άμα είναι αυτό μισό μέτρο, το δικό σου είναι... με δουλεύει το τι έχεις εδώ. Ότι την έχεις 20, την αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, κάπου έχει χαθεί το μέτρο. Έχει χαθεί το μέτρο. Έχει χαθεί το μέτρο. Είναι αυτό που έλεγες, Κωστή, θα ψάξουν μία φάση... Μη τυχόν και γίνει κάτι που μπορεί να ευνοηθούμε για να έχουν να λένε. Για να έχουν να λένε. Και εμείς όμως εκεί συνεχίζουμε και βαράμε στον ίδιο το ρυθμό. Εμείς τη δουλειά μας, το νου μας, προσιλωμένοι και άσου να λένε, δεν πειράζει. Εμένα με χαροποιεί, ξέρεις. Με χαροποιεί που βλέπω τι λύση έχουν, έτσι. Εννοείται. Απλά πρέπει να αντιληφθεί ο οργανισμός ΠΑΟΚ ότι δεν θα του χαριστεί τίποτα. Και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, η ιστορία του το έχει δείξει. Όσο και ομαδάρα να έχει, όσο και καταπληκτικό σύνολο, όσο και δυναμική και όσο και πρόεδρο, δεν μπορείς, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος 100% να πάρεις τίποτα. Ακριβώς. Να ξέρετε. Είδατε. Δεν μόλις χαλαρώσουμε, μόλις λίγο χαλαρώσουμε, μόλις πάμε λίγο πιο αδιάφορα, τι γίνεται με τη Βίντι. Χθες. Σε όλα, δηλαδή, σε όλα, σε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει η ομάδα να μπαίνει συγκεντρωμένη. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί εμείς εύκολα τα βλέπουμε όταν κάνεις 11 αλλαγές, όταν παίζουν παίχτες οι οποίοι δεν έχουν οδοσμό, μαλλιώς έχουν να παίξει ένα χρόνο, ενάμιση, που δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί, δεν μπορεί να υπάρχει συνοχή. Αλλά θα πρέπει λίγο να μπαίνουμε συγκεντρωμένοι, να καθαρίσουμε τα παιχνίδια και μετά... Πάθος. Πάθος σε κάθε διεκδίκηση αυτό. Πάθος. Φιλιά, χαρτάρα μου. Κωστή, να το έχουν όλοι.
Έγινε, Χριστάρα μου, έγινε. Καλημέρα, σε χαιρετώ, καλημέρα, σε χαιρετώ. Αυτό, το πάθος του Βέρμπλουμ, το είδατε χθες. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, Γιάννης από Πειραιά, πάω. Γεια σου, ρε Γιαννάρα, τι γίνεται, ρε φίλε. Ωραία, ωραία. Χθες έβλεπα τον αγώνα και πανηγύρισα σαν τρελό το 1-2, μόνο και μόνο για να γλιτώσουμε, φίλε, από αυτό, την κρίνια των δικών μας οπαδών. Δηλαδή, α μπει τον γκολ, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει κάποιον δικών μας. Γιάννη, ναι. Κάποιον δικών μας. Σωστό, πολύ σωστό, ναι, πολύ σωστό. Έχεις δεν θέλω, δηλαδή πραγματικά το τσουβάλιασμα ναι, πάντα ναι. Το αντιπαθούσα. Όχι, όχι. Δεν είναι όλοι έτσι. Επίσης, αν πούμε ότι στους 10 γκρινιάζουν να πω οι 3, θεωρώ ότι ο ένας από αυτούς είναι πραγματικά ΠΑΟΚ. Οι δύο μπαίνουν να δημιουργήσουν ένα μπομπούλα, να κάνουν τη φασαρία, μας στέλνουν με ψεύτικα προφίλ, με ψεύτικα παρατσούκλια, μας στέλνουν σκοτωμένους, θέλουν να διαταράξουν το κλίμα το καλό. Έτσι, αυτό. Ναι, αυτό ίσως είναι ορισμένοι πραγματικά, αλλά γίνεται έτσι ένας χαμός και αυτό και πανηγύρισα μόνο και μόνο για να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Έτσι, γιατί... Τι να πεις. Τι να πω, εντάξει, ένα παιχνίδι εντάξει, ψιλοαγκαρία τώρα. Τέλος πάντων, ναι, τι να πούμε. Εν τω μεταξύ τώρα είναι να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός μείον 3. Έτσι. Σήμερα, μείον 3. Ωραία, από τη στιγμή που έγιναν τα επεισόδια μέχρι σήμερα και μέχρι ξέρεις τι έχουν πει για τα επεισόδια και αυτά. Φίλε, τίποτα, τσιμουδιά. Έχουν υποβαθμίσει το γεγονός, ας πούμε. Το ξέχασαν όλοι. Ναι, όλοι, εκτός από εμάς. Δεν λένε κουβέντα για αυτό το θέμα. Θυμάμαι πέρυσι, ας πούμε, τι είχε γίνει. Με το χαρτάκι, όπου παραγωγή, ορισμένη παραγωγή σίγουρα, εδώ τον ραδιοφόνο Θεσσαλονίκη εννοώ, τον είχαν στήσει τον ΠΑΟΚ στον τοίχο, έτσι, τραγικό, και τον βαρούσαν. Τραγικό. Και, και αυτό που με νευρίαζε πάρα πολύ, ήταν όταν έβγαινε μετά η τιμωρία, λέγανε, ω, είναι άδικο. Όχι ρε, ναι, ναι, α, ναι. Γιατί ναι, ναι. Δεν τα έλεγες πριν, μπας και βοηθήσεις. Παίρνω το κεφάλι σου, το παίρνω το κεφάλι σου, το βάζω στην κιλοτίνα, το βάζω στη λεμιτό μου. Στο κρατάω εκεί, πας να... Όχι, στο κρατάω εκεί, εγώ που υποτίθεται ότι είμαι φίλος σου. Πέφτει η λεμιτόμο, σου κόβει το κεφάλι και μόλις δω το κεφάλι στο πανέρι, όχι ρε τον άνθρωπο, τι έπαθε ρε, του φάγανε το κεφάλι. Ακριβώς αυτό, φίλε. Ακριβώς αυτό. Αυτό. Ενώ εδώ πέρα, ας πούμε, εντέχνος, δεν λένε κουβέντα, τσιμουδιά. Τίποτα. Είναι όμως να τιμωρηθεί. Κουκούλα. Να τιμωρηθεί όπως οφείλει. Κουκούλα, να... κουκουλίτσα. Μου λέει ο αδερφός μου, μου λέει καρδάση μου, το διαλύσαν το μέρος. Μέσα και έξω από το γήπεδο. Επειδή ζει στην Πάτρα χρόνια. Ναι, 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 μου λέει, ναι, ναι, ναι. Διαλύσανε το μέρος γύρω-γύρω μαδής. Σαν να πέρασε, λέει, τι να σου πω, λέει, τυφώνας. Ναι, ναι. Και μάλιστα τελειώνει και το αφήγημα που λέγανε, ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, χτες η έκθεση της αστυνομίας έκανε λόγο για επεισόδια των οπαδών του Ολυμπιακού σε περιπολικό της αστυνομίας. Κάτι για το οποίο, με τραυματία αστυνομικό, ναι. κάτι για το οποίο δεν κλήθηκε ο Ολυμπιακός σε απολογία, έτσι, γιατί ήταν εκτός περιβάλλοντο γηπέδου και μπλα μπλα μπλα. Εδώ οι ίδιοι εκτσίδες που λέγανε, ναι. Καλά λέτε πάλι, ο ίδιος ο Μελισανίδης βγήκε είπε. Γίνανε έσχοι και να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη. Μόνοι τους μολογάνε, φίλε. Μόνοι τους τα λένε. Μόνοι τους. Έγινε, Γιαννάρα. Σε χαιρετώ. Έπεσε, έπεσε. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Για να δώσουμε και ένα τριήμερο στις θερμές. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Η εκπομπή ανεβαίνει. Δεν ξέρω αν ανέβηκαν οι δύο εκπομπές. Μου στείλαν μήνυμα. Θα φροντίσουμε σήμερα να ανεβούν. Υπάρχει μερικές φορές μια μικρή καθυστέρηση. Στο μοντάζ και αυτά. Στο zoomusu.gr ανεβαίνει. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ωραία τραγούδια που γράφω όταν δεν υπήρχε ο έμφυα. Σπίτι σου, σπίτι μου, είχε κάπου αλλού. Δηλαδή είχε ο καθένας ένα σπίτι. Απλά πράγματα. Δεν έχουν ανέβει εκπομπές. Χρήσα μου, πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον Νικόλα. Τον Νικόλα μου. Το Μανουκίδη. Καλημέρα, Χαράλαμπε Φωτιάδη. Να σε καλά, αδερφέ. Zoomusu, αδερφέ μου. Zoomusu. Αυτά με τις κόρες, έτσι. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Τα είπαμε παιδιά στην αρχή. Δεν μπορούμε να ξαναλέμε αυτά που είπαμε στο πρώτο μισάωρο. Με δύο κουβέντες το ξαναλέω επειδή με ρωτάς. Δημήτρη, να πω το εξής. Κακή εμφάνιση χθες, δεν αρέσει. Φυσικά και δεν μας αρέσει. Φυσικά και κάνουμε την κριτική μας. Γιατί δεν πρέπει η ομάδα να παρουσιάζεται έτσι. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ δεν πρέπει να δείχνει τέτοιο πρόσωπο. Ακόμα και τα δεύτερά του ή αναπληρωματικοί πρέπει να αρπάζουν την ευκαιρία. Να βγάζουν τουλάχιστον πάθος. Δεν έχουμε καμιά απέτηση να υπάρχουν αυτοματισμοί με ανθρώπους που έχουν παίξει πρώτη φορά μαζί. Σε ένα χωράφι κιόλας, σε ένα μάτς κυπέλου. Οκ. Okay. Άλλο όμως ασκώ κριτική, άλλο ξεσκίζω τον ΠΑΟΚ.
άλλο. Ισοπεδώνω τα πάντα. Εκμηδενίζω όποια προσπάθεια. Ξεχνάω ότι έχει πετύχει αυτή η ομάδα. Είναι νταμπλούκος αυτός ο ΠΑΟΚ. Μην το ξεχνάτε, ρε παιδιά. Και στο πρωτάθλημα είμαστε πρώτοι και αίτητοι. Άλλο λοιπόν η κριτική, άλλο πάμε απέναντι και τους σκίζουμε τις σάρκες. Τους ισοπεδώνουμε. Άχρηστοι, να φύγει ο έτσι, να φύγει ο αλλιώς. Γιατί δεν βάζει εκείνον, γιατί δεν βάζει τον άλλον. Μια εμπάθεια επάνω στην ομάδα. Αυτό που αγαπάς. Το προσεγγίζεις με άλλο τρόπο. Ακόμα και για να πεις το πιο σκληρό πράγμα, φαίνεται αν έχεις αγάπη για αυτό μέσα σου. Ή αν βγάζεις άλλα αποθυμένα πάνω εκεί. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιοι είναι δυνατόν να αγαπούν τον ΠΑΟΚ και να μιλούν έτσι, με τέτοιο τρόπο, με τέτοια απαξίωση. Σχεδόν να ευτελίζουν όλο αυτό. Και επιτέλους, βάλτε στο πλάι τη συμπάθεια, την αντιπάθειά σας για ένα προπονητή ή για έναν παίκτη. Πάνω από όλα τα 4 γράμματα. Τα είπαμε χθες για τον Ουάρτα. Τον αγαπάμε, ωραίος, τρελός, αυτά. Κανένας όμως δεν θα μπει πάνω από 4 γράμματα. Πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί στην ομάδα. Αλλιώς θα γίνουμε χανείο. Αλλιώς ο καθένας θα κάνει ό,τι γουστάρει, παιδιά. Πάμε γραμμές. Για ακόμα ένα τέταρτο στέλνετε μηνύματα, γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για τριήμερο στις Θερμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πρώτος. Μια χαρά. Good the boy. Έριξες άλλους 4 που περιμένουν, να ξέρεις. Σοβαρά μιλάς. Χώθηκες εσύ. Πρωτοφανές γεγονός. Λοιπόν, θα ξαναβγάλω το σκούφο γιατί με το σκούφο τελικά δεν. Δεν είχε σκούφο. Γίνεται. Χθες είχε σκούφο. Όχι, δεν είχε σκούφο. Καλά, άμα φορούσε και σκούφο στο Ηράκλειο, θα πρέπει να το πηγαίναμε στο τρελογιατρό μετά. Όχι, σκουφάκι κολύμβησης. Θα μπορούσε να ήταν υγρό το γήπεδο. Αν και να σου πω κάτι. Το πιο πιθανό να φορούσε και το μαντίλι που φορούσαν οι αγρότες στα χωράφια, γιατί χωράφιταν το γήπεδο. Ήταν το πιο πιθανό, θα ήταν πιο κατανοητό αυτό. Νόμιζα κάποτε έγραφε αγρότικα. Κάποια τέτοια αίσθηση, τέλος πάντων. Θα μπορούσε. Λοιπόν, δεν τον είδα το αγώνα και πολύ. Άκουσα όμως το ραδιόφωνο, γιατί γυρνούσα από ταξίδι. Ναι. Λοιπόν, αυτά που άκουγα στο ραδιόφωνο, πραγματικά νόμιζα ότι δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει κάποια άλλη ομάδα, δεν ξέρω ποιο. Δηλαδή, καμία αίσθηση με την πραγματικότητα. Καμία, μα καμία. Και άκουγα ραδιόφωνα μέσω ίντερνετ Θεσσαλονίκης, έτσι. Ναι. Όχι okay. Αθηναϊκά, με ζάπινγκ με μια τον ένα, μια τον άλλο σταθμό. Η ομάδα λοιπόν, είχε κακή εμφάνιση. Η ομάδα κέρδισε. Έπαιξε ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Έχει ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Δεν πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Βγήκε καλύτερα ο Ατρόμε, ο Αργοτέλης το πίστεψε, προσπάθησε να κερδίσει όπως κάνουν όλες οι ομάδες. Ναι. Και καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Φυσικά, δεν είπε πήρε μια νίκη που έπρεπε να πάρει όπως έπρεπε να την πάρει. Αλλά ο τρόπος που σου την παρουσιάζουν αυτή την νίκη μέχρι να φτάσει εκεί το σημείο. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Εντάξει, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που λέμε. Και μην μας αλύνετε τα ΕΖΕΑ, να πούμε, ναι. Πόπο και τι έγινε. Και μεταξύ να ακούς τώρα με όλους να βγάζουν τα σενάρια και τι θα γίνει τώρα και το είπαμε και είναι καμπανάκι, καμπανάρα και το ένα απ' τ' άλλο. Και πήγε τον γκολ και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι. Πήγαμε σε μια και πρόσκληση τώρα να δεις. Το τελευταίο παιχνίδι από μια σειρά αγώνων, όχι δύσκολο όπως το προηγούμενο, εντάξει, με μια ομάδα Β' Εθνικής που okay, και με ισοπαλία είχαν και με τον προπονητή να συνεχίζει να πειραματίζεται. Ναι, και να ξεκουράζει. Και δεν ξεκουράζει σοβαρά το παιχνίδι. Και καλά κάνει. Να πούμε χθες δεν είχε τους διεθνείς, έτσι. Δηλαδή, όχι, πέρα από αυτό. Ελαφρυντικά υπάρχουν. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Δεν λέω για δικαιολογίες. Εγώ ξέρω το εξής. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν δέχομαι καμία δικαιολογία για τους αγώνες της Β'. Τέλος. Αλλά για τον Εργοτέλη, άμα δεν βάλει εκεί τον Μαλεζά, πού θα τον βάλει, ρε φίλε. Ακριβώς. Δεν γκρινιάζαμε για πού θα τον βάλει τον Μαλεζά. Δηλαδή, μας πείραξε που έπαιξε. Άμα δεν παίξει ο Χατζερίδη. Άμα δεν παίξουν αυτοί μεταξύ τους στο δύσκολο παιχνίδι του πρωταθλήματος που θα χρειαστεί να παίξουν, πότε θα παίξουν. Έτσι ακριβώς. Εμένα ξέρεις τι με στενοχωρεί. Με στενοχωρεί όταν αυτός που του δίνει την ευκαιρία δεν δείχνει να την εκτιμάει με όλο του το είναι, φίλε. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν είναι επειδή έτσι είμαι σαν χαρακτήρας. Δηλαδή, βρήκε τη χαραμάδα. Μπες. Ο Κίτσιου σε αυτά τα τελευταία μάτς έδειξε ότι πείσμωσε μετά από το κακό που είχε κάνει με τον Άρη, το κακό μάτς και την αποβολή του. Έτσι. Μ' αρέσει να βλέπω τον παίκτη. Ο Βέρμπλουμ είναι τεράστια προσωπικότητα. Θα μπορούσε χθες να πει καλά, ρε. Με βάζει στο κολοχώραφο, στο μάτς με τη Β' Εθνική, το μάτο για το κύπελο με τους τίποτες. Θα περπατάω κι εγώ. Να τραυματιστώ και να έχω και. Ναι. Τον είδες όμως. Ναι. Εμένα αυτό το πράγμα μου λέει πολλά πράγματα για το χαρακτήρα. Όχι του παίκτη, του ανθρώπου πρώτα. Ότι εγώ αρνούμαι να χάσω. Γι' αυτό του βάλε τις φωνές του άκπομ. Το είδες στο μάτς, επειδή δεν το είδες. Κάποια στιγμή γυρίζει και τον λούζει. Τον ΑΚΠΟ.
Γιατί κάτι χαλάρωσε, γιατί έκανε κάτι λάθος. Δηλαδή, εδώ γιατί έμαρες... Άκουγα τον Άκπομ, έφευγε λίγο μόνος εκεί, ούτε πάσης έδινε ούτε τίποτα. Έδινε τίποτα. Ο Άκπομ όπως μπήκε προχθές στο πρωτάθλημα και ήταν καθοριστικός και με τον γκολ του και με την όλη του παρουσία, έτσι πρέπει να είναι σε όλα τα μάτς. Εδώ είναι συνεχής, συνεχής είναι η προσπάθεια. Δεν κάνεις ένα μάτς και μετά κάθομαι. Είναι μόνιμο αυτό το πράγμα. Είναι ο ΠΑΟΚ, τέλος. Δεν χαλαρώνουμε ποτέ, βλέπεις. Μόλις χαλαρώσαμε, δες τι έγινε με τη Βίτη. Θα το λέω συνέχεια, είναι μάθημα αυτοί οι δύο αγώνες. Είναι μάθημα. Μόνο με τη Βίτη σου λέω με πειράζει και εκείνο γιατί απλά είναι παιχνίδια ευρωπαϊκά τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για από πολλούς λόγους. Εννοείται ότι παιχνίδια σαν τον Ατρόμητο θα πρέπει ήσαν να τον Ατρόμητο, χωρίς τώρα με τον Ατρόμητο, δεν ξέρω γιατί. Σαν τον με τον Εργοτέλη που πρέπει να δοκιμάσει να κάνει εναλλαγές ο προπονητής, πρέπει να δοκιμάσει καινούργια σχήματα, πρέπει. Δεν θα το σκοτώσουμε το παιχνίδι, δηλαδή σαν και καλά να τα δώσουν όλα και να κάνουν. Όχι να τα δώσουν όλα, να τα δώσουν. Αλλά να μην τρελαινόμαστε με αυτά που βλέπουμε. Έχει ένα αδερφέ, σε ευχαριστώ. Τέλος, τα λέμε, να σε καλά. Σου αδερφέ, πάντα, σε όλα, όχι μόνο την μπάλα, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Σε κάθε έκφραση, το λέω για το Σωτήρι που με στέλνει μήνυμα. Φίλε, γίνεται για καλό αυτό, έτσι όπως μου το περιγράφεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή πρέπει να είσαι για πάντα με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, όταν πάει στραβά, όταν τα ζευγάρια είναι να σκοτώνονται, καλύτερα φίλε κάνε, φεύγεις. Φεύγεις, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Απλά δεν πρέπει αυτό να γίνεται ελαφρά την καρδία και με τον πρώτο καυγά. Ναι, προχωράμε. Καλημέρα σας. Λέω εγώ τώρα, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά έλα. Κωστή, καλημέρα. Γεια σου ρε Στελάρα. Καταρχήν εγώ θα χωρίσω το παιχνίδι χθες, όπως χωρίζεται από τη φύση σε δύο ημίχρονα. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν υποφερτά καλή. Yeah. Έβγαλε και καλές φάσεις. Γενικώς όταν όλοι λέμε είναι καλοί, όλοι φαίνονται καλύτεροι. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτό δεν υπήρξε. Θα πω για τον Ακπόμ, στο πρώτο ημίχρονο μου έδειξε που έμαθε το ποδόσφαιρο σε ένα μεγάλο κλαμπ της Arsenal με τρομερή πειθαρχία. Ήταν πάρα πολύ καλός. Για όσους βλέπουν... Ναι. Έτρεξε, κυνήγησε. Κυνήγησε, έβγαλε... Ναι. Έκανε κάποιες κινήσεις μέσα στο γήπεδο που όποιος ξέρει μπάλα καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος του κατέχει πάρα πολύ το αντικείμενο. Εμφάνιση, θέλει... Όταν λέμε κακή εμφάνιση μιλάμε κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο, μιλάμε μετά από τον γκολ. Έτσι, χάθηκε η ομάδα για ένα διάστημα, δεν χάθηκε. Γι' αυτό είπα θα χωρίσω το παιχνίδι σε δύο ημίχρονα. Στο δεύτερο ημίχρονο λες και μπήκαν αγκαρία, μπήκε λίγο πιο δυνατά ο Εργοτέλης, γιατί και αυτοί όταν παίζουν μια πιο μεγάλη ομάδα, και αυτοί θέλουν να δείξουν και να μην ξεφτυλιστούν και κάτι να δείξουν, έτσι. Όλοι υπερβάλλουν αυτό. Καλά κάναν τα παιδιά, παίξε και λίγο παραπάνω. Το χωράφι ήταν χωράφι, το γήπεδο ήταν χωράφι, δηλαδή ήταν... Απρόπως δεν πήρε κανένα σπρέι πράσινο που είχαν κάνει στο εξωτερικό να πάνε το βάψουνε. Φίλε, να σου γυρίζει ας πούμε ο Μαουρίσιο μετά από πόσο καιρό και να κάνει έτσι το πόδι του και να σου πει ένα μήνα έξω. Κατάλαβες. Ναι. Ή ο κάθε Μαουρίσιο. Δεν το λέω τώρα για τον Μαουρίσιο, ο οποίος φάνηκε ότι είναι επηρεασμένος με τον τραυματισμό. Όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο χωράφι, φυσικό είναι να φυλάγεται λίγο παραπάνω. Φυσικό. Αλλά όταν πας και τρακάρεις με το αυτοκίνητο, μετά για ένα μεγάλο διάστημα πηγαίνει σαν κοτούλα πηγαίνει στον δρόμο. Πηγαίνεις πολύ μαζεμένος. Λέω τώρα, παράδειγμα αντίστοιχο, έτσι. Το ίδιο σημαίνει και με τον τραυματισμό. Θα χρειαστεί το χρόνο του. Ξέρουμε τι αξία έχει. Πάντως τα ψωφίμια που περιμένουν στη γωνία, περιμένουν άλλες 15 μέρες. Τώρα θα τους έκανε τη χάρη η ομάδα. Ξανά μετά από 15 μέρες, ο Θεός είναι μεγάλος. Θα περιμένουν. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα εκεί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι ΠΑΟΚ και από υπερβάλλοντα ζήλο, από μεγάλη αγάπη, από τρέλα. Μπορεί να ασκήσουν περισσότερο κριτική. Δεν μιλάω για αυτούς. Θα είναι μαζί μας το Μάιο στο Λευκό Πύργο, φίλε, να ξέρεις. Δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω για αυτούς πραγματικά. Στείνουν πανηγυράκι με τη στεναχώρια του κόσμου του ΠΑΟΚ. Θέλουν αναμπουμπούλα. Τρελαίνονται όταν η ομάδα πάει καλά. Δεν έχουν τι να πούν. Δεν έχουν τι να αναπνεύσουν όταν πάνε όλα καλά. Όταν η ομάδα πάει καλά. Ψάχνονται τώρα να βρουν. Μα τον Ουάρντα, μα τον Μπασχαλάκη. Μα το δεν παίζει η ομάδα μπάλα. Ψάχνουν να βρουν πράγματα. Κωστή, και ένα τελευταίο, ο Μάτος πόσο καλύτερος είναι να έχει το λιμνιό μπροστά του και ξέρω θα τον καλύψει ότι, γιατί έχουν τρομερή συνεργασία. Τρομερή συνεργασία. Εχθές ήταν λίγο έτσι, και εντάξει, τεφορμέ, κουρασμένος, τι να πω, εντάξει. Κωστή, βάλε το λιμνιό για το τρίμερο μόνο. Έγινε, μόνο αυτό έχω σήμερα, δεν έχω κάτι άλλο. 2, εντάξει, 2-3 έγινε. Έγινε, γεια. Γεια σου Στέλιο, πάμε παρακάτω. Ναι, 2-3 είπε. Καλημέρα, έλα φίλε μου. Είμαι ο Ανδρέας. Έλα Ανδρέα μου, έλα φίλε μου. Γεια σου. Επειδή μιλάς πολύ γρήγορα, δεν κατάλαβα. Τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός ή θα τιμωρηθεί. Σήμερα είναι να βγει η απόφαση.
Και είναι... Δεν βγήκε, Αντρέα μου. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει μείον 3 ο Ολυμπιακός. Θα πάμε δηλαδή. Δεν κατάλαβα καλά ότι. Ναι, ναι. Να μιλάω πιο αργά τότε. Σαν τον Χατζηνικολάου. Εγώ από τώρα πίνω και γλεντάω. Από τώρα και να τους μαυρούκους και τους Λατίνους εδώ. Ναι. Και δεν ξέρω τι λες εσύ. Εμείς θα το πάρουμε. Τα ίδια λέω εγώ. Κάτσε, περίμενε. Τι δεν ξέρω τι λες εσύ. Το ίδιο λέω και εγώ, κάτσε. Άμπραγο. Ναι, γιατί δεν. Πες στον Παυλάρα το Στριβανίσιο. Οι Λατινοαμερικάνοι με λένε ΠΑΟΚ, καμπεών. Εγώ από τώρα κερνάω και εντάξει. Έχουμε δρόμο μπροστά ακόμα. Το πιστεύουμε κι εμείς. Αντρέα μου, σε φιλώ. Έχουμε δρόμο, εγώ από τώρα κερνάω. Από τώρα έρθει το Πάσχα. Γεια σου, Νέα Υόρκη. Γεια σου, Νιου Γιόρκ. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, αγόρι μου. Να είσαι γερός. Φοβερός. Στην άλλη άκρη, φίλοι μας ακούνε. Να στείλω χαιρετίσματα στα παιδιά στη Γερμανία. Να στείλω τα χαιρετίσματα στα παιδιά που μας ακούνε στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, εκεί η Πεΐδης, ο Χρήστος Κολοβός, τα παιδιά στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ. Όλους τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Λοιπόν, σαν κυβερνοεπίθεση τα σχόλια μεταλλαγμένων οπαδών, το νέο σύστημα για να κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ είναι ωραία στην κορυφή, λέει η Μαρία Βου. Πάντα με πολύ ωραία μηνύματα. Πάντα. Έτσι είναι, παιδιά. Κανένας δεν είπε είναι όλα τέλεια. Κανένας δεν είπε παίζουμε ωραία. Κανένας είπε ότι είμαστε ευχαριστημένοι όταν η ομάδα παίζει άσχημα. Άλλο αυτό, άλλο ξεσκίζουμε τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Να είστε υποψιασμένοι. Να είστε. Καλημέρα. Ναι. Πέσαμε. Πρέπει να φύγουμε κιόλας. Μην παίρνετε άλλο. Περιμένουμε να δούμε αν θα καλέσουν τον Τάκη Τσουκαλά για τον εσχρό χαρακτηρισμό στον Αντετοκούμπο. Άνθρωπος που έχει βήμα στην τηλεόραση, αυτά τα γραφικός και εντάξει καλτ, τα ακούω βερεσε, τι καλτ. Να αποκαλεί τον άνθρωπο πίθηκο και δεν τον έχουν μπουζουριάσει ακόμα. Να του πάρουν ό,τι έχει και τα βρακιά, να μάθει να μιλάει. Και τον αφήνουν. Αυτός είναι κανονικά, είναι φωνή του Ολυμπιακού, έτσι. Περιμένω να δω. Περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους. Δεν πρόλαβα να διαβάσω μηνύματα καθόλου. Λοιπόν, στη Δέσποινα την Κυριακίδου. Γεια σου Μαρία μου. Γεια σου Γιάννη Πάο Γκρίχε. Τελικά ο μεγάλος οργανισμός Πάο κατάφερε να κάνει αυτό που δεν έκανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Εμείς τυπάμε τον Ταούλη και αυτού χορεύουν go home γατάκια. Αγόρι μου. Γεια σου Κολομπάμπε, φιλιά σε όλους, την αγάπη μας. Δώσε μου, Σωτήρη μου, από το 1 μέχρι το 62. Το 8. Το 8. 8 φίλε δεν είναι τελείως καρτάδος. Δηλαδή σου λέω ρε παιδί μου, θέλω μέσα λίγα δευτερόλεπτα, πες μου το 8. Έρωτας φίλε, έρωτας. Την έπαιζε τη θέση πολύ πριν ανακαλυφθεί η θέση. Πάω να δώσω τριήμερο θερμές. Πάω να δώσω τριήμερο θερμές. Λοιπόν, ο Θοδωρής Ηλιάδης, 6973 σε 074. Θοδωρής Ηλιάδης, βάλαμε για θερμές. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα στην Άννα τη Χούχλια, στο Μιλωνάτο Γιώργο. Καλημέρα. Βάλαμε για θερμές, Κωστή. Γεια σου, Σωτηρία μου. Γεια σου, Βερβερή. Πάνω η Βερβέρη, δεν ξέρω, πάει. Σ' όλους σας, όλους σας. Δεν πρόκειται να διαβάσω τίποτα σήμερα. Έλα, ένα-δύο. Αυτά. Θέλεις να το βγάλεις κιόλας Μαριλής. Θοδωρής Ηλιάδης, 6973-074. Προλαβαίνουμε. Να το βγάλουμε αέρα. Αυτά που λέτε. Ρε τι γίνεται. Τσούζι ο ΠΑΟΚ μπροστά. Καλά λέει. Καλά λένε τα παιδιά. Καλά λένε ΠΑΟΚΛΑΝΤ 1926. Παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, ξίδι σε νταμιτζάνες. Ξίδι. Όσο ΠΑΟΚ ήταν δευτερότριτος, τριτοτέταρτος, τεταρτοπέμπτος, αχ τι συμπαθείς που είναι ο ΠΑΟΚ, ναι τι ωραία και τα λοιπά. Για να δούμε. Ναι. 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 Θες να πας στον Άδη ή μήπως στις θερμές Θοδωρή Ηλιάδη. Εγώ Βερβέρης είμαι ρε Κώστα. Έλα. Ο Βερβέρης είμαι εγώ. Ο Βερβέρης. Ναι, σε 5.32. Δεν είσαι ο Θοδωρής Ηλιάδης. Όχι, δεν είμαι ο Θοδωρής Ηλιάδης. Ο Βερβέρης με που σε έστειλα μήνυμα κι εγώ. Εσύ πώς βγήκες τότε αφού πήραμε Θοδωρή Ηλιάδη. Ξέρω εγώ, το κάριβαν. Α, βγήκες πριν σε βγάλει Μαρίλης, μόνος σου βγήκες. Όχι, τώρα χτύπησε το τηλέφωνο και το σήκωσα. Πώς γίνεται αυτό.
Δεν ξέρω ρε φίλε. Α, εσύ. Τελικά ο Σωτήρης. Όχι, όχι, άλλος έχει κερδίσει. Εσύ θα έρθεις από εδώ αφού σε βγάλαμε λάθος, κατά λάθος. Θα έρθεις από εδώ να σου στείλουμε να φας να φας. Καλά. Εντάξει. Έγινε. Έγινε, άσε καλά. Μπορούμε να βγάλουμε Θοδωρή Ηλιάδη. 6-9-73 σε 0-74. Αυτός κέρδισε. Αυτός βγήκε χωρίς να τον πάρουμε εμείς. Ή εμείς τον έδωσε λάθος νούμερο C. Λάθος. Δεν πειράζει, Σωτήρη μου. Συμβαίνουν. Πάμε. Βγάλε τον. Να το ο νικητής. Ο άλλος κρίμα να τον κάνουμε χάρη και φίλε. Κέρδισε ή δεν κέρδισε, λέει. Ο σωστός τώρα. Θα το σηκώσει. Του κάναμε και με το καταληξία με τον Άδη. Ναι. Τίποτα. Θοδωρής Ηλιάδης 6-9-73 σε 0-74. Άστο, αφού δεν βγαίνει, τι να κάνουμε. Ο άλλος πώς είπε, Βερβερής. Βερβερή, θα έρθεις από εδώ. Λάθος έδωσε ο Σωτήρης, άλλο νούμερο είδε. Θα έρθεις από εδώ να στείλουμε να πας να φας, επειδή έτσι νομίσαμε ότι. Νόμισες μάλλον ότι κέρδισε το τρίμερο. Τι να κάνουμε, αδερφέ. Τι να κάνουμε. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.